θυμάσαι τι έκανες 10 χρόνια πριν. Νομίζω ότι θα μου θυμίσεις για να μου κάνεις τέτοια ερώτηση. Δεν θυμάμαι. Εμείς δεν ξέρουμε τις απαντήσεις. Εγώ δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες. Εσύ θες να σου πω πριν 12 χρόνια. Θυμάσαι εσύ. Θυμάσαι τι έκανες πριν 10 χρόνια. Όχι. Δούλευα στο μαζί του μπαμπά μου. Καμία σχέση με τη μουσική. Ήμουνα σε μουσικό σχολείο, αλλά δεν τραγουδούσα live. Όχι, θυμάμαι. Ήμουνα με τον Μητροπάνο και τον Κότσιρα στο κέντρο Αθηνών. Το 11, ήμουνα στα Αστέρια με τον Δήμο Αναστασιάδη στη Γλυφάδα. Όταν ήμουν 16, όταν πήγαινα σχολείο. Προσπαθούσα να τελειώσω την νομική. Έψαχνα τα βήματά μου δισκογραφικά, δούλευα κάπου στην Αθήνα, δεν θυμάμαι πού. Πριν από 10 χρόνια, εσύ ξεκινούσα. Γι' αυτό είμαι και τόσο συγκινημένη σήμερα και τόσο περήφανη για αυτό που γιορτάζουμε. Θυμάσαι τι έκανες 10 χρόνια πριν! 10 χρόνια πριν ήμουνα 10 χρονών. Ευχαριστούμε πολύ, Φέμιλι. Μπορείς να φύγεις. Thank you.
Ο δικός μας καίει σαν τη φωτιά. Δώσ' μου έναν ήλιο να τον πούμε αγάπη και μια αγκαλιά για να μου δώσει φτερά. Μόνο εγώ κι εσύ, η δικιά μας στιγμή κι η χτύπη της καρδιάς μας να γυρθώ δυνατά. Μόνο εγώ κι εσύ, η δικιά μας στιγμή να μοιάζει. Σαν τη φωτιά, δώσ' μου έναν ήλιο να τον πούμε αγάπη και μια αγκαλιά για να μου δώσει φτερά. Ζωγράφισέ μου τα αστέρια, ζωγράφισέ μου τα αστέρια και κύκλωσέ μου εκείνο που θα ζήσουμε εμείς. Να με κρατάς απ' τα χέρια, να με κρατάς απ' τα χέρια σ' έναν ουρανό που δεν θα υπάρχει κανείς. Μόνο εγώ και εσύ, κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε την Ελεονόρα Μελέτη. Panic Concert by Xiaomi 10 Year Celebration. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Είναι μια ιδιαίτερη βραδιά η απόψινή, αφού η οικογένεια της Panic γιορτάζει. Σβήνουμε κεράκια για τα 10 χρόνια που η Panic έχει φέρει τον πανικό στα μουσικά δρόμενα.
Αυτή λοιπόν η εορταστική βραδιά ξεκίνησε με ένα από τα πρώτα ταλέντα που έκανε τον ντεμπούτο της πάνω στον ντεμπούτο της Panic, την Demi, η οποία μαζί με τον Μηδενιστή κυκλοφόρησαν το τραγούδι «Μία ζωγραφιά», γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία. Στη σκηνή, σε αυτή την επαιδειακή διασκευή, συμμετείχε και ένα από τα νέα ανερχόμενα αστέρια της Panic, η Βέμιλη. Απόψε λοιπόν γιορτάζουμε. Ήταν το 2011, όταν ο Πάρης Κασιδόκος, θες και ο Γιώργος Αρσενάκος, δημιούργησαν τη δισκογραφική εταιρεία που έμελε να βάλει την υπογραφή της στην ελληνική μουσική. 10 χρόνια μετά και η Panic Records αποτελεί τη νούμερο 1 ανεξάρτητη ελληνική δισκογραφική εταιρεία. Αμέτρητες επιτυχίες, πάνω από 150 καλλιτέχνες στο δυναμικό της, αμέτρητη χρυσή και πλατινένη δίσκη, πολλά και τα βραβεία αυτά τα 10 χρόνια που η Panic βρίσκεται στο νούμερο 1 και στο YouTube και στα ψηφιακά charts και στα social media. Panic Concert by Xiaomi, 10 Year Celebration με την Xiaomi, τον παγκόσμιο ηγέτη των smartphones και τις έξυπνες συσκευές που κάνει την τεχνολογία προσιτή σε όλους. Η οικογένεια της Panic σήμερα γιορτάζει εδώ, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και επί σκηνής, μαζί με τους καλλιτέχνες βρίσκονται 60 μουσικοί της συμφωνικής ορχήστρας The Fox Orchestra υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιώργου Ζαχαρίου. Η Panic γιορτή της μουσικής γίνεται μαζί με το MAD-TV που ανέλαβε την παραγωγή και μεταδίδεται μέσα από τη συχνότητα του Μέγκα για να γιορτάζουμε όλοι μαζί αυτά τα 10 χρόνια. Πώς θα συνεχίσουμε όμως αυτή τη γιορτή? Θα υποδεχτούμε ένα συγκρότημα που, όπως έμαθα, πήρε το όνομά του από ένα πλανόδιο ο οποίος πουλούσε μέλι την ώρα που μία παρέα σχεδίαζε τα μουσικά της μονοπάτια. Όπως καταλάβατε, αναφέρομαι στις μέλισσες. Ένα συγκρότημα έξω από τα μπέλες και σταγανά που η μουσική της φιλοσοφία διασταυρώθηκε με τη φιλοσοφία της Panic το 2014. Οι Μέλισσες είναι το νούμερο ένα συγκρότημα της χώρας με τον πολυτάλαντο φρόντμαν Χρήστο Μάστορα και μετρούν τραγούδια που έμειναν στην κορυφή των Airplay Chart για περισσότερες από 70 εβδομάδες. Εκατομμύρια προβολές στο YouTube, 18 μουσικά βραβεία, 1.200 sold out live εμφανίσεις, δεκάδες συνεργασίες με καλλιτέχνες από όλα τα μουσικά είδη από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μαζί τους, απόψε, σε μια διασκευή έκπληξη, ο Δημήτρης Μπάσης. Ένας από τους σημαντικότερους λαϊκούς τραγουδιστές της γενιάς του. Ας τους υποδεχτούμε. Panic Concert by Xiaomi. We celebrate 10 years of the Panic family. Μέλισσες. Βρίσκονται στην οικογένεια της Panic από το 2014. Χρήστος, Κώστας, Θάνος. Και οι τρεις είναι υπέροχοι, εργατικοί, κεφάτοι και αποτελεσματικοί. Η δουλειά με τις μέλισσες είναι πάντα διασκέδαση. Εμείς τους αγαπάμε γιατί εκτός του ότι ξέρουν τι σημαίνει ομαδική δουλειά και δικαιώνουν το ρητό «Οι παρέες γράφουν ιστορία», έχουν αποδείξει έμπρακτα την αγάπη τους και τη στήριξή τους στα αδέσποτα ζωάκια. Αγάπη μου, σου γράφω ένα ποίημα. Θα ήθελα να ζήσω σε ένα κύμα, να με πάει και να με φέρνει και στη σκέψη σου να μπαίνει, να γλιστράω στα μαλλιά σου, στο λαιμό σου να κρυφτώ, να μεθάω με τα αρώμα σου, να χορεύω στο κενό. Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο, πάνω στο κόρμι σου, στο φίλιο σου το βυθό. Θα σε το κύμα, θα μ' αέρας που φυσά. Σου υπόσχομαι ταξίδια ασημένια και χρυσά. Hey! Hey!
μου στα δυο υγρά σου μάτια. Ανοίγονται θλιμμένα μονοπάτια. Μες στη θλίψη θα βαδίσω. Τις πληγές σου για να κλείσω. Κι όταν φτάσω στην άκρη και το μαύρο έχει χαθεί, θα χαράξω ένα δάκρυ, μια υπόσχεση ακριβή. Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο, πάνω στο κόνι σου, στο φίλιο σου το βυθό. Θα σε εσύ το κύμα, θα μ' αέρας που φύσα. Σου υπόσχομαι ταξίδια ασημένια και χρύσα. Κυρίες και κύριοι, θέλω να υποδεχτούμε θερμά ένα πολύ καλό μας φίλο και ένα σπουδαίο τραγουδιστή, τον Δημήτρη Μπάση, με ένα χειροκρότημα. Φωτεινές τις λεωφόρους που περνάς, με τους καινούριους σου τους φίλους που αγαπάς, όπως γελάτε ζαλισμένοι από το χορό. Δεν σου ζητώ παρά μονάχα ένα λεπτό. Πρώτα εγώ λατρεύοντας από μακριά, θέλω να είσαι ευτυχισμένη ειλικρινά. Μα πως κοιτάς τον άνθρωπό σου σαν Θεό, πως μου μονάχα ένας χάρτος σου λεπτό. Όταν το χέρι σου περνάς απ' το λαιμό του, όταν αγγίζεις το ωραίο πρόσωπο του, να με θυμάσαι ένα λεπτό, να με θυμάσαι ένα λεπτό, σαν μια πληγή μες στο καινούριο σου ουρανό. Δεν σου ζητώ να με κομμάτια απ' το παρόν, δεν έχω τρόπο μες στον κόσμο σου να πω. Μα μεθυσμένη στην αγάπη όπως πας, σαν μια ανάμνηση μικρή μη με ξεχνάς. Όταν το χέρι σου περνάς απ' το λαιμό του, όταν αγγίζεις το ωραίο πρόσωπό του, να
με θυμάσαι ένα λεπτό, να με θυμάσαι ένα λεπτό, σαν μια πληγή μες στο καινούριο σου ουρανό. Όταν το χέρι σου περνάς απ' το λαιμό του, όταν αγγίζεις το ωραίο πρόσωπό του, να με θυμάσαι ένα λεπτό, να με θυμάσαι ένα λεπτό, σαν μια πληγή μες στο καινούριο σου ουρανό. Όταν το χέρι σου περνάς απ' το λαιμό του, όταν αγγίζεις το ωραίο πρόσωπό του, να με θυμάσαι ένα λεπτό, να με θυμάσαι ένα λεπτό, σαν μια πληγή μες στο καινούριο σου ουρανό. Δημήτρης Βάσης. Χρήστος Μάστορας και Μέλισσες. Ready to shake that booty. Πώς όμως μπορούμε να το κουνήσουμε κάθε στιγμή. Σε βλέπω μπροστά μου, φοράς πάλι εκείνο το φόρεμα που σου είχα πει πως σου πάει. Το σώμα μιλάει και η ώρα περνάει και εσύ με κοιτάζεις σαν όλα εύκολα όπως παλιά. Μα δεν είναι πια. Δεν είμαι εδώ για σένα. Κι αν ψάχνεις να βρεις και πάλι αφορμή, δεν έχω δε βλέμμα για σένα κανένα. Έχω φύγει μακριά, μακριά. Είμαι αλλού, στα αστέρια του ουρανού, στο φως του φεγγαριού, εκεί που δεν μπορείς να φτάσεις πια. Κι είναι όλα μαγικά και σε τρελή τροχιά. Είναι για σένα όλα ξένα, με μένα τα πια δεδομένα. Μα ξέχνα με μένα, βγάζω φτερά κι από ψηλά. Σε βλέπω να χάνεσαι σιγά σιγά. Έχω φύγει μακριά, μακριά. Είμαι αλλού, στα αστέρια του ουρανού, στο φως του φεγγαριού, εκεί που δεν μπορεί. Μπορεί να τραγουδάτε ότι είστε αλλού, αλλά εμείς θέλουμε να μείνετε για πάντα εδώ. Ελεονόρα. Χρήστο μου, καλώς ορίσατε.
Είσαστε υπέροχοι, είσαστε καταπληκτικοί. Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ πάντα και μας χαρίζετε τόσο υπέροχες έτσι στιγμές και μοναδικές επιτυχίες. Και εύχομαι να συνεχίσετε έτσι. Και μπράβο για την επιλογή του ονόματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ό,τι πρέπει, γιατί όταν βγαίνετε και τραγουδάτε, είναι σαν να στάζετε μέλη. Κολλάμε όταν σας βλέπουμε. Έχω κοκκινήσει κατά το make-up. Πάω να εξαφανιστώ. Χρόνια πολλά στην Πάνικ. Ελεονόρα Μελέτη. Αν η Πάνικ ήταν φρούτο, ναι, ή γλυκό, ναι, ή φαγητό, τι θα ήταν? Δημητριακά. Αν η Πάνικ ήταν φαγητό, τι θα ήταν, λέει? Ένα παραδοσιακό φαγητό. Πες, μουσακάς. Ένας ωραίος μουσακάς θα ήταν, ε. Παστίτσιο. Θα ήταν σίγουρα φιδές. Τι φαγητό θα ήταν? Α, θα ήταν κάτι πικάντικο. Μακαρόνια με κιμά. Το αγαπημένο μου. Άμα η Πάνικ ήταν ψάρι, τι ψάρι θα ήταν? Σολομός. Τι φαγητό να είναι η Πάνικ, ρε παιδιά? Θα μπορούσε να ήταν σούσι. 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 Ναι, μου βγαίνει το σούσι, αλλά απ' την άλλη... Πάστα. Πάστα. Τι πάστα? Δεν θα ήταν φαγητό, θα ήταν γλυκό. Θα ήταν μια τούρτα. Μπράουνι. Μου βγαίνει κάτι σοκολατένιο πολύ... Ερβανί. Αχ, θα ήταν το αγαπημένο μου γλυκό, Red Velvet. Κρέμ μπρουλέ. Τιραμισού με μηδέν θερμίδες. Το καταΐφι, γιατί? Γιατί αρέσει πάρα πολύ σε μένα. Πες το. Προφιτερόλ. Από φρούτο. Α, μάγκο. Ανανάς. Ανανάς, ανανάς, ανανάς. Θα ήταν ανανάς. Ανανάς, γιατί? Γιατί είναι λιποδιαλυτικός. Όπα. Πορτοκάλι. Ανανάς. Όντως. Panic Concert by Xiaomi 10 Year Celebration και η συνέχεια περιλαμβάνει έναν ερμηνευτή που από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στο ελληνικό πεντάγραμμο ξεχώρισε, αφού έχει να αφήσει και εκείνο το δικό του μουσικό στίγμα. Πρόκειται για έναν από τους πιο πετυχημένους τραγουδιστές και τραγουδιοποιούς της γενιάς του. Έχει ερμηνεύσει μεγάλες επιτυχίες, αλλά έχει γράψει και διαμάντια, τα οποία δίνει με όλη την αγάπη σε συναδέλφους του. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος είτε τραγουδάει είτε γράφει, απλά κάνει επιτυχία. Εδώ και 6 χρόνια ανήκει στο δυναμικό της Panic και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην βρεθεί εδώ κοντά μας για να γιορτάσουμε μαζί. Παρακαλώ, υποδεχτείτε τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Panic Concert by Xiaomi. We celebrate 10 years of the Panic family. Γιώργος Παπαδόπουλος. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος εντάχθηκε στην οικογένεια της Panic το 2016. Από τότε δεν σταμάτησε ποτέ να είναι ένας παράγοντας σταθερότητας και ήρεμη δύναμη. Κυρίως όμως τον αγαπάμε για το υπόγειο και καυστικό χιούμορ του. Καρδιάς μου οδηγός γίνε πάλι. Δεν έχω λόγια να σου πω τόσες φορές πως αγαπώ. Πράξεις και δάκρυα χαθήκαν στη ζαλή. Τόσα ξενύχτια λόγια μεγάλα πήγαν χαμένα. Όμως εγώ θα προσπαθήσω να βρω εσένα. Να σε ξεχάσω, να προχωρήσω, να προσπεράσω μνήμες στιγμές, όλα τα κες. Έφυγες λες κι ήταν χτες. Όλοι μου λένε να σε ξεχάσω, να προσπαθήσω να σε ξεπεράσω μνήμες στιγμές, όλα τα κες. Έφυγες λες κι ήταν χτες. Πού ήσουν κοντά μου, πού ήσουν κοντά μου. Δεν θες να γυρίσεις. Ήθελες χρόνο να σκέφτεις μαζί μου αν θα ονειρεύτης.
Ζωή γεμάτη στιγμές κι αναμνήσεις. Τόση αγάπη και υποσχέσεις στον αέρα. Η μοναξιά μου τώρα η καλύτερη παρέα. Όλοι μου λένε να σε ξεχάσω, να προχωρήσω, να προσπεράσω. Μνήμες, στιγμές, όλα τα κες. Έφυγες λες κι ήταν χτες. Όλοι μου λένε να σε ξεχάσω, να προσπαθήσω να σε ξεπεράσω. Μνήμες, στιγμές, όλα τα κες. Έφυγες λες κι ήταν χτες. Πού ήσουν κοντά μου, πού ήσουν κοντά μου. Να σε ξεχάσω, να προχωρήσω, να προσπεράσω. Μνήμες, στιγμές, όλα τα κες. Έφυγες λες κι ήταν χτες. Όλοι μου λένε να σε ξεχάσω, να προσπαθήσω να σε ξεπεράσω. Μνήμες, στιγμές, όλα τα κες. Έφυγες λες κι ήταν χτες. Πού ήσουν κοντά μου, πού ήσουν κοντά μου. Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Είσαι καλά? Είμαι πάρα πολύ καλά. Η γυναίκα σου, τα παιδιά σου? Η γυναίκα μου κάπου εδώ είναι, τα παιδιά σπίτι με την πεθερά. Την πεθερά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις υπέροχες επιτυχίες που μας χαρίζεις. Θέλω να πω, παιδιά, ότι 10 χρόνια Panic δεν είναι καθόλου λίγα και έρχονται κι άλλα πολλά με αυτόν τον άνθρωπο εκεί που μας έχει εμπιστευτεί. Γιώργο μου, σε αγαπάμε πάρα πολύ. Όλη την ομάδα. Ευχαριστούμε, Γιώργο μου. Καλή συνέχεια. Panic Concert by Xiaomi, 10 Year Celebration, και τώρα θα σας πω μια ωραία ιστορία επιτυχίας. Σε μια εκδήλωση, η Ζόζεφιν γνωρίστηκε τυχαία με τον Γιώργο Αρσενάκο, ο οποίος ξεχώρισε σε εκείνη τα στοιχεία που δημιουργούν μια αληθινή pop star. Ήτανε Μάρτιος του 2013 που κυκλοφόρησε με την Panic Records το πρώτο της τραγούδι με τίτλο «Για μια ακόμα φορά». Έκτοτε, η Ζόζεφιν κάνει επιτυχίες που γίνονται αμέσως viral, ξεχωρίζουν στο ραδιόφωνο και μετρούν εκατομμύρια προβολές στο YouTube και τις ψηφιακές μεταδόσεις. Κάθε της εμφάνιση εντυπωσιάζει. Ένα από τα πιο πρόσφατα τραγουδία της, το Παλιόπεδο, μετράει πάνω από 1,5 εκατομμύρια ψηφιακές μεταδόσεις και 6,2 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Το χρυσό κορίτσι της δισκογραφίας έγινε και εκπρόσωπος Ελλάδας και Κύπρου στην παγκόσμια καμπάνια του Spotify με θέμα τη γυναική ενδυνάμωση, με αποτέλεσμα να ξεπεράσει τα σύνορα και να μπει στη φημισμένη Times Square της Νέας Υόρκης. Κυρίες και κύριοι, η Ζόζεφιν. Panic Concert by Xiaomi. We celebrate 10 years of the Panic family. Josephine. Από τα πρώτα μέλη της οικογένειας της Panic. Δυναμική και ανεξάρτητη. Ξέρει να κερδίζει τις μάχες που δίνει και να συγκινεί όλους μας με την επιμονή, την υπομονή και τη σκληρή δουλειά. Εμείς όμως, αυτό που αγαπάμε περισσότερο σε αυτήν είναι ότι δεν ξεχνάει ποτέ να λέει ευχαριστώ. Πρώτη σου φορά μου λες πως σου συμβαίνει αυτό. Πως τρελαίνεσαι και δεν μπορείς ούτε λεπτό. Μακριά από τη δική μου αγκαλιά, τα δικά μου τα φιλιά. Δεν κοιμάσαι, λες παντού με βλέπεις πως φοβάσαι. Μη χάθει όλο αυτό. Εγώ στη ζωή σου λες πως φέρνω πανικό. Εγώ απ' και να ξέρεις ακόμα. Πως τόσο αγαπάς. Είχες μάθει στο να φεύγεις, να τα παρατάς. Μα μη με συγκρίνεις με τα χθεσινά, ενώ δεν παίρνουν αυτά. Δεν κοιμάσαι, λες παντού με βλέπεις πως φοβάσαι. Μη χάθει όλο αυτό. Εγώ στη ζωή σου λες πως φέρνω πανικό. Εγώ και να ξέρεις ακόμα τι μπορώ. Εγώ κι ό,τι είχες πάλι.
σας δω. Εγώ στη ζωή σου λες πως φέρνω πανικό. Τέτοια ομορφιά, τέτοια γυναίκα, πώς μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μένα είναι πολύ τιμητική αυτή η βραδιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα το δεύτερο χρόνο με την Panic Records και χρωστάω πάρα πολύ σε αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο, τον Γιώργο Αρσενάκο. Εμείς... Ένα χειροκρότημα. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Με στόχο τη στήριξη του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, η Panic Records ιδρύει το 2012 ένα ακόμα label, την Panic Platinum, και εντάσσονται γη καλλιτέχνες που έχουν γράψει μεγάλη ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Ανάμεσά τους και ένας αυθεντικός και ακούραστος καλλιτέχνης, ένας διαχρονικά σύγχρονος τραγουδίστης και τραγουδοποιός, ο Στέλιος Ρόκος. Με καριέρα. Με καριέρα που μετρά πάνω από 30 χρόνια παρουσία στην πρώτη γραμμή, ο Στέλιος Ρόκος κάνει όλα όσα αγαπά με περίσσιο ενθουσιασμό και όρεξη. Του αρέσει να πειραματίζεται μουσικά και να παντρεύει διαφορετικά είδη μουσικής, έχοντας πάντα τη δική του μουσική υπογραφή που έχει αγαπηθεί πολύ. Με τραγούδια, διαχρονικές επιτυχίες και περισσότερους από 18 δίσκους που βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις των πωλήσεων. Όλα αυτά ενώ έχει κάνει και σημαντικές συνεργασίες που έχουν γράψει τη δική του ιστορία στο ελληνικό πεντάγραμμο. Panic Concert by Xiaomi, 10 Year Celebration και Στέλιο Ρόκο, να ξέρεις ότι σ' αγαπήσαμε και σ' αγαπάμε δυνατά. Panic Concert by Xiaomi. We celebrate 10 years of the Panic Family. Στέλιος Ρόκος. Εντάχθηκε στην οικογένεια της Panic το 2014. Ένας rock star παλαιάς κοπής. Ασταμάτητος, δημιουργικός και πολυπράγμων. Είναι έτοιμος να προσφέρει την καλλιτεχνική του χείρα βοηθείας όποτε του ζητηθεί και για αυτό τον αγαπάνε όλοι οι συνάδελφοί του. Εμείς τον αγαπάμε περισσότερο γιατί λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Οι αγάπες όταν πεθαίνουν μόνες τους μένουν, γίνονται πουλιά. Πού πάνε οι αγάπες όταν ματώνουν, πού να τρυπώνουν, τρομάζουν σαν παιδιά. Δυνατά, πιο πολύ δεν έχεις. Αγάπησα μια φορά, μα η ψυχή μου αντέχει κι άλλη πάλι. Αλλού εσύ, αλλού εγώ, εσύ στο κύμα, εγώ στο βυθό, εσύ στη γη κι εγώ στον ουρανό. Αλλού εγώ κι αλλού εσύ, μα αν δεν είμαστε μαζί, τι να τη κάνω τη ζωή. Οι αγάπες όταν τελειώνουν, μόνες κρυώνουν, δεν έχουν μια αγκαλιά.
φεύγουν και παίρνουν τα καλοκαίρια και τους χειμώνες τους φέρνουν στην καρδιά. Σ' αγάπησα δυνατά, πιο πολύ δεν έχεις. Αγάπησα μια φορά, μα η ψυχή μου αντέχει κι άλλη πάλι κι άλλη πάλι. Αλλού εσύ, αλλού εγώ, εσύ στο κύμα, εγώ στο βυθό, εσύ στη γη κι εγώ στον ουρανό. Αλλού εγώ, αλλού εσύ, αν δεν είμαστε μαζί, τι να την κάνω τη ζωή. Σ' αγάπησα δυνατά, πιο πολύ δεν έχει. Σ' αγάπησα μια φορά, μα η ψυχή μου αντέχει κι άλλη. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα να λένε πως όλα θα είναι αλλιώς. Νέα πραγματικότητα και άλλο καθεστώς. Άκουσα να λένε πως δεν υπάρχει φως και πρέπει τώρα οι άνθρωποι να μάθουν αλλιώς. Δεν φοβήθηκα ούτε στιγμή μη χάσω ό,τι έχω. Μα φοβήθηκα μη χάσω εσένα. Δεν φοβήθηκα ούτε στιγμή γιατί μπορώ να το παλέψω αν έχω πλάι μου εσένα. Μόνο εσένα. Νέα δεδομένα, πρωτόγνωρα και δύσκολα, χαμήλωσα το βλέμμα. Άκουσα να μιλούν πως πρέπει να αλλάξουμε και τις παλιές συνήθειες μας για πάντα να ξεχάσουμε. Δεν φοβήθηκα ούτε στιγμή μη χάσω ό,τι έχω. Μα φοβήθηκα μη χάσω εσένα. Δεν φοβήθηκα ούτε λεπτό γιατί μπορώ να το παλέψω αν έχω πλάι μου εσένα. Μόνο εσένα. Δεν φοβήθηκα ούτε στιγμή μη χάσω ό,τι έχω. Μα φοβήθηκα μη χάσω εσένα. Δεν φοβήθηκα ούτε λεπτό γιατί μπορώ να το παλέψω αν έχω πλάι μου εσένα. Μόνο εσένα. Μόνο εσένα. Μόνο εσένα.
μόνο με σένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Στέλιο μου, τι γίνεται σε αυτό το υπέροχο μυαλό σου όταν γράφεις μουσική, όταν γράφεις στίχους, όταν μιλάς με αυτό που τόσο ξέρεις να κάνεις. Μια αγκαλιά μου. Έχουμε τηρήσει όλα τα μέτρα. Επιτέλους αγκαλιές. Εγώ κανένα μέτρο. Λοιπόν, και χαίρομαι που είμαι από τα πρώτα παιδιά τώρα, Λευτέρη παιδιά, εντάξει. Θα με συγχωρέσεις, θα το πω. Από τα πρώτα παιδιά της Panic. Και ακόμα είμαστε σε ένα δρόμο έτσι πάρα πολύ... σαν να ξεκινάμε πρώτη μέρα. Στέλιο μου, είσαι υπέροχος και μοναδικός. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η μουσική είναι έκφραση. Οι νότες μπαίνουν σε άλλη σειρά και εντείνονται με στίχο που εκφράζει τη νέα γενιά. Οι προβληματισμοί, οι δυσκολίες, οι λέξεις μπαίνουν σε μια άναρχη σειρά, παίρνουν το δικό τους αντισυμβατικό ρόλο, γίνονται τραγούδια και κάπως έτσι δημιουργείται η ελληνική τραπ σκηνή. Το νούμερο 1 label Capital συναντά τη νούμερο 1 δισκογραφική εταιρεία και μαζί καταγράφουν επιτυχίες. Η Panic και η Capital έχουν κάτι κοινό. Δημιουργήθηκαν, αναπτύχθηκαν, μονοπόλησαν και ξεχώρισαν γιατί πίστεψαν στην έννοια της ομάδας και της οικογένειας. Μιας οικογένειας που ακόμα και αν τα μέλη της φύγουν, θα έχει την αγκαλιά της ανοιχτή. Μιας οικογένειας που θα θυμάται, θα τιμά και θα μνημονεύει τα παιδιά της. Ένα από αυτά τα παιδιά δεν βρίσκεται απόψε εδώ. Ο Madclip μπορεί να μην είναι μαζί μας με τη φυσική του παρουσία, είναι όμως εδώ με το έργο του, τις ρήμες του, αλλά κυρίως την αγάπη και τη σκέψη όλων μας. Τώρα, στην Panic Concert by Xiaomi 10 Years Celebration, θα δούμε έναν ακόμη εκπρόσωπο αυτής της οικογένειας, η οποία τους τελευταίους μήνες θρυνεί το πιο αγαπητό της μέλος. Ο Light είναι ο καλλιτέχνης, ο οποίος στο Spotify έχει πάνω από 167 εκατομμύρια μεταδόσεις, ενώ κάθε του τραγούδι φιγουράρει στην κορφή του YouTube, αφού κάνει εκατομμύρια προβολές. Ενδεικτικά, το άλμπουμ Supernova που έκανε μαζί με τον Hawk κατέκτησε την τρίτη θέση των πιο δημοφιλών άλμπουμ παγκοσμίως, ενώ ο πρόσφατος δίσκος του Immortale μπήκε στην παγκόσμια λίστα του Spotify με τα καλύτερα άλμπουμς. Το όνομά του είναι γνωστό ακόμα και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, αφού ο Light είναι ο αγαπημένος καλλιτέχνης του Γιάννη Τετοκούμπο, ο οποίος έχει δηλώσει πως ακούει τα τραγούδια του πριν από κάθε αγώνα. Κυρίες και κύριοι, ο Light. Panic Concert by Xiaomi. We celebrate 10 years of the Panic Family. Light. Μέλος της Panic Family από το 2018. Ειλικρινής, ευθύς, ηγετικός, άμεσος και εμπνευστικός. Τον αγαπάμε γιατί προστατεύει και φροντίζει την ομάδα του περισσότερο από τον εαυτό του. Πες μου τι φοβάσαι. Πες μου τι φοβάσαι. Να με φάνεις ένα κόκκινο φανάρι. Πες το βράδυ, πες μου, θα με θυμάσαι. Ό,τι και να χρειαστείς, ξέρεις ότι θα με δίπλα σου όπου και να ζει. Να με φάνεις ένα κόκκινο φανάρι. Πες το βράδυ, πες μου, θα με θυμάσαι. Δεν μπορείς να κρυφτείς από μένα. Ξέρω ότι πονάσαι. Ό,τι και να χρειαστείς, ξέρεις θα είμαι κοντά σου. Yeah. Πες μου τι φοβάσαι. Αν με φάνεσαι κόκκινο φανάρι μες το βράδυ, πες μου θα με θυμάσαι. Ό,τι χρειαστείς, ξέρεις ότι θα με θυμάσαι όπου και να ζει. Δεν μπορείς να κρυφτείς από μου, αφού ξέρω ότι μέσα πονάς. Γιατί δεν μιλάς. Πες μου τι φοβάσαι. Θα πήγαινα ως τον Άδη για σένα. Στα μάξι με τα φρένα κομμένα. Ξέρετε τρέχω για μένα. Ταΐζω μια ολόκληρη οικογένεια. Και όλοι περιμένουν από μένα. Αυτό συνέχεια εκονεύω. Τα μάξι μου είναι πάντα φορτωμένα. Αν έρθουν να με πάρουνε θα φεύγω. Αν με τεστάρουνε δεν τρέχω. Όπου πάει με πάντα οπλισμένος. Μωρό μου το έχω ξαναδεί το έργο. Τα αδέρφια μου δεν έχουνε πατέρα. Η μάνα μου φα
βασίζεται σε μένα. Και εγώ σκέφτομαι εσένα μες στους δρόμους κάθε μέρα. Προτιμώ να δικαστώ απ' το να κλάψουνε για μένα. Φοβάσαι για μένα, γιατί κλάψεις για μένα. Θα τους βρουνε παγωμένους άμα έρθουν για μένα. Ξέρω πως μια μέρα θα φύγουν, μα σήμερα δεν θα είναι η μέρα. Πες μου τι φοβάσαι. Αν με φάνεις ένα κόκκινο φανάρι μες στο βράδυ, πες μου θα με θυμάσαι. Ό,τι και να χρειαστείς, ξέρεις ότι θα είμαι δίπλα σου όπου και να είσαι. Δεν μπορείς να κρυφτείς από μένα, αφού ξέρω ότι μέσα πονάς. Γιατί δεν μιλάς. Πες μου τι φοβάσαι. Τέσσερις φέρεις στο στήθος, νιώθω πως έτσι θα φύγω. Γιατί πρώτα πρέπει να πεθάνω για να με εκτιμήσω. Δεν είμαι ούτε King Van, Pop Smoke, θέλω να ζήσω. Δεν σημαίνει το fake love, σημαίνει το αν έγινα θρύλος. Φίλοι μου θα κλάψουν δυο εβδομάδες και θα προχωρήσουν. Life goes on και δεν μπορώ να τους κατηγορήσω. Τα αδέρφια μου θα ψάξουνε για εκδίκηση, θα ισοφαρίσουν. Δεν ξέρω πως νιώθω γι' αυτό αφού πάλι δεν γυρίζω πίσω. Ακόμα κι όσοι με έκραζαν θα λένε πως ήμασταν φίλοι. Θα γίνουνε diamond όλα τα singles, κλασική δίσκη. Γυναίκα που αγαπάω θα είναι μόνη να κλαίει στο σπίτι. Μέχρι που θα σταματήσει και αυτή θα πρέπει να ζήσει. Δεν θέλω να έρθεις καν στην κηδεία μου επισκέπτης. Να κλαις διπλά στο φέρετρο μου λες και με ξέρεις. Να με ανεβάζεις και να λες πως είμαι legend. Man that's some fake shit και μου περισσεύει. Ζούμε μες στο Matrix, τρέχουμε για pages. Ξεχνάμε πως αυτά που έχουν αξία είναι του basic. Άμα πέρα από αγγέλους στον παράδεισο έχει γκέτο. Πάψε με το πιστόλι μου και μόλα μου τα chains. Πες μου τι φοβάσαι. Αν με φάνεσαι ένα κόκκινο φανάρι μες στο βράδυ, πες μου θα με θυμάσαι. Ό,τι και να χρειαστείς, ξέρεις ότι θα είμαι δίπλα σου όπου και να είσαι. Δεν μπορείς να κρυφτείς από μένα, αφού ξέρω ότι μέσα πονάς. Γιατί δεν μιλάς. Πες μου τι φοβάσαι. Τι κάνεις? Καλώς ήρθες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κοινό σου. Είσαι πιο ωραία από κοντά, να ξέρεις. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ. Και έχω περάσει τα παιδικά μου χρόνια κοιτώντας την τηλεόραση. Αυτό δεν είναι κοπλιμέντο. Ήτανε δίκοπο μαχαίρι, όντως αυτό. Τώρα το παρατήρησα. Έχω καταλάβει ότι είσαστε ευαίσθητα παιδιά εσείς οι τράπεζες. Πολύ ευαίσθητα. Κατά βάθος νομίζω ότι όλοι είμαστε λίγο ευαίσθητοι. Και ότι όλο αυτό που προβάλλουμε είναι η ασπίδα μας από τον έξω κόσμο. Όλοι έχουμε κάτι να προστατέψουμε εδώ πέρα μέσα. Σου εύχομαι να εκφράζεσαι πάντα μέσα από τη μουσική και να έχεις πάντα τέτοιες επιτυχίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευτυχώς μεγάλωσες. Κυρίες και κύριοι, ο Light. Χρόνια πολλά στην Panic, 10 χρόνια. Και χρόνια πολλά και στο Fax Slime, 25 χρόνια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, αγόρι. Ποια είναι η στιγμή που θυμάστε πιο έντονα από τα χρόνια που είστε στην Panic? Πολύ ωραία ερώτηση. Άνι, πολλές. Εγώ στην Panic ήρθα πρόσφατα. Πώς μπορούμε να καθυστερήσουμε λίγο την απάντηση? Είναι τόσες πολλές. Αλήθεια, με ρωτάς και να τριχιάζει. Τη σημερινή. Πιστεύω ότι θα είναι σημερινή. Δεν έχει έρθει ακόμα η ωραιότερη. Ταξίδια, πάρτι μεταξύ μας. Αγκαλιαζόμασταν, φιλιόμασταν. Έφτασα στην εταιρεία και κάνανε πάρτι, τσιρίζαμε. Η πιο έντονη, παιδιά, είναι κάθε φορά που βλέπω τον Γιώργο Αρσενάκο. Νομίζω ήταν παράλληλα με την Panic και το Mega όταν βγάλαμε το Αθήνα. Ήταν όταν κάναμε το τραγούδι με το Χρήστο Μάστορα, το ένα λεπτό. Από τις πιο έντονες στιγμές ήταν η στιγμή της Eurovision που ήταν μια μοναδική στιγμή και για μένα και για την εταιρεία. Τώρα με το τελευταίο μου τραγούδι μου έδωσε έτσι πάρα πολύ θάρρος ο Γιώργος. Να βρίσκομαι πάνω σε μια σκηνή με το γιο μου τον Γιώργο. Σίγουρα ήταν η κυκλοφορία του Φώναξε με το οποίο είχα και την χάρα να το ερμηνεύσω απόψε. Η στιγμή που υπογράψαμε. Αυτό. Όταν μου στέλνει το μήνυμα Αρσενάκος, όταν ήμουν στο Τατουατζίδικο και μου στέλνει και μου λέει: «Είσαι κάποια δισκογραφική?» Λέω: «Όχι, θες να μπεις?» Και λέω: «Ναι». Και πήγα και μπήκα. Η πιο ωραία στιγμή που ήρθε ο Αρσενάκος το καλοκαίρι στο νησί, στη Λίμνο και γίναμε κουρούμπελ. Τέλειο. Πάμε
Panic Concert by Xiaomi 10 Year Celebration και θα υποδεχτούμε τώρα στη σκηνή ένα κορίτσι ολίγων διαβολικό, θα λέγαμε. Η Έλενα Τσαγκρινού, που μας συστήθηκε μέσα από το επιτυχημένο συγκρότημα των Other View, κάνει τα τελευταία 3 χρόνια solo καριέρα και έχει καταφέρει να ξεχωρίσει ως μία από τις πιο δυναμικές τραγουδίστρες της νέας γενιάς. Κάθε της εμφάνιση είναι εκρηκτική, όπως ούτως ή άλλως τη είδε και όλη η Ευρώπη πριν από λίγους μήνες, όταν εκπροσώπησε την Κύπρο στη Eurovision. Το El Diablo μπήκε στις πρώτες θέσεις των charts σε πολλές χώρες, αλλά και στη λίστα με τα πιο viral τραγούδια, ενώ έχει περισσότερα από 12 εκατομμύρια ψηφιακές μεταδόσεις και πάνω από 20 εκατομμύρια YouTube προβολές. Ταυτόχρονα, η Έλενα Τσαγκρινού μέσω της Panic Records έγινε η εκπρόσωπος της Ελλάδας και της Κύπρου στην παγκόσμια καμπάνια του Spotify με θέμα την ισότητα των δύο φύλων και τη γυναική ενδυνάμωση, μαζί με άλλες 35 καλλιτέχνες από 50 χώρες. Κυρίες και κύριοι, στη σκηνή τώρα η Έλενα Τσαγκρινού. Panic Concert by Xiaomi. We celebrate 10 years of the Panic Family. Έλενα Τσαγκρινού. Βρίσκεται στην οικογένειά μας από το 2017. Είναι αυθόρμητη, είναι θετική και ενθουσιώδης. Πάντα ευγενική, γλυκομήλητη. Την αγαπάμε περισσότερο γιατί είναι η χαρά της ζωής. We wired as fire, that's on the loose. Hot on the side of your inner bodies. The taco to Mali, yeah, that's my mood. All this spicy moves my eyes, the edges, baby, it's true. Tonight we gonna burn in a party. It's heaven and hell with you. Mama, mama, say, tell me what to do. Lola, lola, loca, I'm breaking the rules. I'll feel love, give my heart to every apple. Έλενα, υπέροχη μου Έλενα. Σε περίμενα από εδώ. Είναι το καλό μου το προφίλ αυτό, οπότε θα μείνω εδώ. Τι κάνεις, κορίτσι μου. Καλά είσαι, γλυκιά μου. Πόσο όμορφη και πόσο εντυπωσιακή είσαι. Περίμενα πώς και πώς αυτό το πάρτι. Γιώργο Ρσανάκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μια υπέροχη μέρα για μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι οι καλλιτέχνες. Και εμείς που σας θαυμάζουμε. Είναι τιμή μας που είμαστε σήμερα με αυτή την υπέροχη ορχήστρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα μου, να συνεχίσεις πάντα έτσι δυναμικά και δημιουργικά. Ευχαριστώ πολύ.
Ο οίκος κοσμημάτων Ανατόλ φέρνει τη λάμψη σε κάθε event με φαντασμαγορικά κοσμήματα. Ντυμένα με υψηλής ποιότητας διαμάντια. Όλοι τα αγαπάνε τα διαμάντια. Απόψε, ανάμεσα στα λαμπερά αστέρια της Πάνικας στράφει ακόμα περισσότερο, θυμίζοντας σε όλους πως κάθε στιγμή της ζωής είναι μοναδική όπως και κάθε κόσμημα. Πείτε μου όμως τώρα εσείς, πιστεύετε ότι με όλα αυτά που έχει κάνει η Πάνικ μέχρι σήμερα θα έλειπε από την οικογένειά της η καλλιτέχνηδα από ατόφιο χρυσάφι? Φυσικά, έχετε καταλάβει ότι μιλάμε για την Κέτι Γκαρμπή, την τραγουδίστρια που μετρά πάνω από 30 χρόνια καριέρας με πλατινένιους και χρυσούς δίσκους, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια σε πωλήσεις. Οι επιτυχίες της παραμένουν διαχρονικές, ενώ έχει συνεργαστεί με τους περισσότερους Έλληνες δημιουργούς, μετράει πάνω από 30 δισκογραφικά ντουέτα, ενώ είναι εκείνη που ανακάλυψε το ταλέντο του μοναδικού Φίβου. Μην ξεχνάμε το χαρακτηριστικό βλέμμα, το οποίο καθήλωσε την Ευρώπη στη Eurovision το 1993. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο. Χρειάζεται όμως να ακούσουμε περισσότερο να μας τραγουδάει η Κέτι Γκαρμπή. Panic Concert by Xiaomi. We celebrate 10 years of the Panic Family. Κέτι Γκαρμπή βρίσκεται ανάμεσά μας από το 2015. Η αγαπημένη μας Κέτι είναι προστατευτική και στοργική με όλους, αλλά και με το χαρακτηριστικό της χιούμορ που τσακίζει κόκαλα. Πάντα όμως σοφή και δίκαιη. Εμείς όμως την αγαπάμε περισσότερο γιατί σε κάθε συνάντησή μας φέρνει τα ωραιότερα γλυκά του κόσμου. Θα γράψω την ψυχή μου, θα τη διαβάσεις και θα ακούσεις τη φωνή μου. Να σου μιλάει, να σου λέει πως δεν αντέχω. Για σένα πάντα να ξεχνάς πως έχω μια καρδιά από το φιο χρυσάφι που αφήνεις να πάει στράφι. Μια καρδιά που όλο πληγώνεις κι όταν θέλεις και τη διώχνεις. Ρίψα άλλα και χίλια κομμάτια, 24 της καράτια. Μια καρδιά πατώφιο χρυσάφι που αφήνεις να πάει στράφη. Μια καρδιά που όλο πληγώνεις κι όταν θέλεις και τη διώχνεις. Ρίψα άλλα και χίλια κομμάτια, 24 της καράτια. Το δάκρυ μου θα κλείσω. Δεν έχω τίποτα να χάσω ή να κερδίσω. Και θα στο στείλω για να δεις πως δεν αντέχω. Για σένα πάντα να ξεχνάς πως έχω μια καρδιά από το φιο χρυσάφι που αφήνεις να πάει στράφη. Μια καρδιά που όλο πληγώνεις κι όταν δεν διδες και τη διώχνεις. Ρίψα άλλα και χίλια κομμάτια, 24 της καράτια. Μια καρδιά πατώφιο χρυσάφι που αφήνεις να πάει στράφη. Μια καρδιά που όλο πληγώνεις κι όταν θέλει θες και τη διώχνεις. Ρίψα άλλα και χίλια κομμάτια, 24 της καράτια. Χρυσάφι που αφήνεις να πάει στράφη. Μια καρδιά που όλο πληγώνεις κι όταν θέλει θες και τη διώχνεις. Ρίψα άλλα και χίλια κομμάτια, μια καρδιά ματώφιο χρυσάφι που αφήνεις να πάει στράφη. Μια καρδιά που όλο πληγώνεις κι όταν θέλει θες και τη διώχνεις. Ρίψα άλλα και χίλια κομμάτια, 24 μου καράτια. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
2000 στη συντελεία του κόσμου που ίσως γκρεμιστούν τα πάντα, που ίσως έρθει κι ο χαμός μου. Με ρωτάς λοιπόν πώς νιώθω, με ρωτάς πόσο φοβάμαι, μα εγώ σου απαντάω πως δεν φοβάμαι. Γιατί έχω εσένα και δεν φοβάμαι. Ναι, ό,τι κι αν γίνει στον κόσμο αυτό, θα μ' αγκαλιάσεις και θα σωθώ. Κι αν έρθουν πόλεμοι και σεισμοί, θα με γλιτώσεις με ένα φιλί. Κι αν έρθει πάλι κατακλυσμός, θα σε για μένα ήδη φωτός. Ό,τι κι αν γίνει στον κόσμο αυτό, θα μ' αγκαλιάσεις και θα σωθώ. Κι αν έρθουν πόλεμοι και σεισμοί, θα με γλιτώσεις με ένα φιλί. Κι αν έρθει πάλι κατακλυσμός, θα σε για μένα ήδη. Που όλα λένε θα τελειώσουν, πολλοί τότε θα κρυθούν και για όλα θα πληρώσουν. Με ρωτάς λοιπόν πώς νιώθω, με ρωτάς πόσο φοβάμαι, μα εγώ σου απαντάω πως δεν φοβάμαι. Γιατί έχω εσένα φοβάμαι. Ναι, ό,τι κι αν γίνει στον κόσμο αυτό, θα μ' αγκαλιάσεις και θα σωθώ. Κι αν έρθουν πόλεμοι και σεισμοί, θα με γλιτώσεις με ένα φιλί. Κι αν έρθει πάλι κατακλυσμός, θα σε για μένα ήδη φωτός. Ό,τι κι αν γίνει στον κόσμο αυτό, θα μ' αγκαλιάσεις και θα σωθώ. Κι αν έρθουν πόλεμοι και σεισμοί, θα με γλιτώσεις με ένα φιλί. Κι αν έρθει πάλι κατακλυσμός, θα σε για μένα εκεί φωτός. Ναι, ό,τι κι αν γίνει στον κόσμο αυτό, θα μ' αγκαλιάσεις και θα σωθώ. Κι αν έρθουν πόλεμοι και σεισμοί, θα με γλιτώσεις με ένα φιλί. Κι αν έρθει πάλι κατακλυσμός, θα σε για μένα ήδη φωτός. Ό,τι κι αν γίνει στον κόσμο αυτό, θα μ' αγκαλιάσεις και θα σωθώ. Κι αν έρθουν πόλεμοι και σεισμοί, θα με γλιτώσεις με ένα φιλί. Κι αν έρθει πάλι κατακλυσμός, θα σε για μένα ήδη. Ευχαριστώ. Κέτη μου, υπέροχη μου Κέτη. Αγάπη μου. Έτσι. Πώς είσαι εκτός από υπέρλαμπρη? Όλα καλά, όλα καλά. Σήμερα είναι πολύ μεγάλη μέρα. Γιορτάζουμε τα 10 χρόνια της εταιρείας μας. Είμαι χαρούμενη, είμαι ευτυχισμένη που ανήκω κι εγώ στην οικογένεια της Panic, που είναι η νούμερο ένα ελληνική δισκογραφική εταιρεία. Και η λαμπερότερη όλων. Είμαι χαρούμενη γιατί η ομάδα της Panic είναι η καλύτερότερη. Και ακόμα πιο χαρούμενη είμαι γιατί εκεί κάποιος, πούτος, νάτος, εκεί είναι. Αυτός ο κάποιος, λοιπόν, είναι αυτός που αγαπώ, που εκτιμώ και που θαυμάζω και που είναι τόσο star όσο είναι και η καλλιτέχνη της εταιρείας του. Ο Γιώργος Αρσενάκος. Τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, Κέτη μου. Εμείς αγαπάμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ο μεγάλος χορηγός της βραδιάς είναι η Xiaomi, η οποία συνδέει κάθε πτυχή της ζωής μας με την τεχνολογία. Με κορυφαία smartphones, tablets και ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων για το σπίτι, τη μετακίνηση και το well-being, όπως ρομποτικές κούπες, τηλεοράσεις, συσκευές καθαρισμού αέρα, συσκευές μαγειρικής, κάμερες, smartwatch και πολλά άλλα ακόμα, κάνει τη ζωή μας πιο άνετη και πιο εύκολη με το πάτημα ενός κουμπιού, με το Mi Home.
Panic Concert by Xiaomi 10 Year Celebration και τώρα... Τώρα θα σας πάω κάποια χρόνια πίσω, εκεί γύρω στο 2018, όταν ο Ηλίας Βρετός μπήκε στην οικογένεια της Panic και από τότε άρχισε να κάνουν μαζί διαδοχικές επιτυχίες. Μία από αυτές ήταν το άλμπουμ «Σωστό μου λάθος», το οποίο εκτοξεύτηκε στην κορφή και την ονομοκορφή. Ο δίσκος έγινε πλατινένιος, πολλά από τα τραγούδια του μπήκαν στις πρώτες θέσεις των ραδιοφωνικών και των ψηφιακών charts, ενώ έκανε εκατομμύρια YouTube προβολές. Επίσης, ο Ηλίας Βρετός είναι ο άνδρας καλλιτέχνης με τις περισσότερες sold out εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στην Panic Entertainment Group ανήκει και η Panic Live, το τμήμα που παρέχει υπηρεσίες παραγωγής και οργάνωσης εκδηλώσεων. Φώναξέ με, μας ζητάει ο Ηλίας Βρετός σε μια από τις πολλές μεγάλες επιτυχίες του και εγώ θα τον φωνάξω αμέσως τώρα σε σκηνή. Ηλίας Βρετός. Panic Concert by Xiaomi. We celebrate 10 years of the Panic Family. Ηλίας Βρετός. Ο Ηλίας Βρετός βρίσκεται στην οικογένεια της Panic από το 2016. Ένας υπέροχος gentleman, αλλά ταυτόχρονα ένας ενθουσιώδης, ακούραστος στρατιώτης. Τον αγαπάμε όμως περισσότερο γιατί όσο δύσκολη κι αν είναι η αποστολή του, ο Ηλίας Βρετός είναι κομμάντο. Είναι αργά για να σκυλήσω. Θα μείνω λίγο εχθές μαζί σου. Να μην φοβάσαι. Και ύστερα θα φύγω πρώτος. Μα εδώ θα μείνει ένας όπως. Να το θυμάσαι. Αν κάποιος κάποτε πειράξει τα όνειρά σου, με χέρια βρώμικα να αγγίξει την καρδιά σου. Αν φέρει σύννεφα στα μάτια σου να κλαίνε, φώναξε με, φώναξε με. Και σου δορκίζομαι θα έρθω, όσα χιλιόμετρα να πέχω. Καμιά απόσταση μακριά δεν με κρατά, φώναξε με. Φύλακα σαν γελος θα τρέξω, χωρίς ασπίδα να παλέψω. Να μείνω ήσυχος πως θα είσαι εσύ καλά και ας πεθαίνω εγώ για σένα ακόμα μια φορά. Πριν φύγω κάτι αναγκαίο, ένα φιλί μας τελευταίο, να είναι σαν πρώτο. Είναι αργά τώρα, κοιμήσου. Κι αν νιώσεις μόνη σου, θυμήσου. Σου δώσα όρκο. Όσα άμα κάποιος πειράξει τα όνειρά σου, με χέρια βρώμικα να αγγίξει την καρδιά σου. Αν φέρει σύννεφα στα μάτια σου να κλαίνε, φώναξε με, φώναξε με. Και σου δορκίζομαι θα έρθω, όσα χιλιόμετρα να πέφτω. Καμιά απόσταση μακριά δεν με κρατά, φώναξε με. Φύλακα σαν γελος θα τρέξω, χωρίς τα σπίδα να παλέψω. Να μείνω ήσυχος πως θα είσαι εσύ καλά και ας πεθαίνω εγώ για σένα ακόμα μια φορά. Δεν με κρατά, φώναξε με. Φύλακα σαν γελος θα τρέξω, χωρίς ασπίδα να παλέψω.
στάσαι εσύ καλά και ας πεθαίνω εγώ για σένα ακόμα μια φορά. Φόρμασε με. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε. Καλησπέρα, Ηλία μου. Είστε υπέρλαμπροι. Σας ευχαριστώ πολύ. Τι ωραίο χειροφύλημα. Καλώς όρισε στη σκηνή της Panic. Καλώς σας βρήκα. Ένα χειροκρότημα και για τον μαέστρο μας, παρακαλώ, δυνατό όμως. Εγώ ήρθα στην Panic στα μέσα της διαδρομής, περίπου στα 5 χρόνια, και πραγματικά αισθάνομαι αυτό που λένε οικογένεια, δισκογραφική μουσική οικογένεια. Με τον Γιώργο τον Αρσενάκο, τις πορείες μας πάνω κάτω μαζί τις ξεκινήσαμε. Είμαι περήφανος που ανήκω στην οικογένειά σας. Να τα εκατοστήσετε. Να τα εκατοστήσετε παρέα. Ηλία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε. Πού να φανταζόταν το 2015, όταν περνούσε την πόρτα της Panic Records, ότι έκανε ταυτόχρονα το βήμα για μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες εντός και εκτός συνόρων και ότι θα έβαζε φωτιά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τι να πρωτοπεί κανείς για τη διεθνών προδιαγραφών Ελένη Φουρέιρα. Σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Είναι η νούμερο ένα καλλιτέχνητα στο Spotify σε όλη την Ελλάδα με πάνω από 170 εκατομμύρια. Ενώ σαρώνει και στο YouTube μετρώντας συνολικά πάνω από 430 εκατομμύρια προβολές με αλλεπάλληλα νούμερο ένα στα trends. Το Fuego γνώρισε τεράστια επιτυχία σε πολλές χώρες. Μάλιστα, έκανε μια άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση στα Ισπανικά Μουσικά Βραβεία, όπου στην ίδια σκηνή βρέθηκαν ο David Guetta, η Ροζαλία και πολλοί άλλοι διεθνείς καλλιτέχνες. Παράλληλα, έχει αποσπάσει 30 βραβεία σε Ελλάδα και Κύπρο, έχει συνεργαστεί με τον θρυλικό Snoop Dogg στο τραγούδι Sirens και έγινε η πρώτη καλλιτέχνηδα από την Ελλάδα που μπήκε σε Billboard στις Times Square της Νέας Υόρκης. Και όλα αυτά για την Ελένη Φουρέιρα. Απλά μπορεί. Panic Concert by Xiaomi. We celebrate 10 years of the Panic Family. Ελένη Φουρέιρα. Η Ελένη Φουρέιρα βρίσκεται στην οικογένειά μας από το 2015. Είναι ακριβής, σαν ελβετικό ρολόι. Με ένα κοφτερό μυαλό που ξέρει πάντα τι θέλει και πώς θα καταφέρει να το πραγματοποιήσει. Εμείς όμως, αυτό που αγαπάμε περισσότερο είναι ότι όταν όλοι σταματάνε, η Ελένη συνεχίζει. Take a dive into my eyes, hear the eyes of the lioness, feel the power being light. A little look, a little touch, you know the power of silence. You give it up, give it up. I was looking for some high, high highs, yeah, till I got a dose of your. You got me barely can fly, 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 yeah. You see is what you get, yeah. I was looking for some high, high highs, yeah, till I got a dose of yours. You got me barely can fly, 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 yeah. Fly, 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 yeah.
Ευχαριστώ πολύ! Χρόνια πολλά, Panic. Στο επόμενο τραγούδι πραγματικά θέλω τη βοήθειά σας, γιατί είναι ένα κομμάτι που τελικά μου έχει στιγματίσει τη ζωή. Μαέστρο. Λόγια και σκέψεις για τώρα. Ξέρεις για μας πως δεν ήρθε η ώρα. Κι ας μη σε ξεπέρασα ακόμα. Παλεύουν οι σκέψεις σε άδειο στρώμα. Πέφτει η ψυχή μου σε κόμμα. Δεν θέλω να σ' ακουπάει άλλο σώμα. Δώσε μου χρόνο ακόμα. Ξέρεις για μας πως δεν ήρθε η ώρα. Γιατί μπορεί να θέλει να είμαστε μαζί. Μπορεί. Αλλά με σκέφτεσαι. Μην αντιστέκεσαι. Θέλω να σου μιλήσω. Περιμένεις τη στιγμή να γυρίσω πίσω. Λουστικά μέσα στα ψέματά σου. Πες τι κρύβεις μέσα στην καρδιά σου. Πες τι κρύβεις μέσα στη ματιά σου. Σε ερωτεύτηκα, δεν θέλω να σε χάσω. Baby girl, κοίτα με στα μάτια. Πες μου αν θα είσαι εδώ για πάντα. Baby girl, κοίτα με στα μάτια. Θέλω να σε γύρω μέσα στα διαμάτια. Δεν θέλω να σε ακουμπάει άλλο άντρα. Θα μου πάρει την ψυχή. Θα του πάρουν τη ζωή. Ό,τι και να γίνει ανάμεσά μας δεν αγγίζει το γυαλί. Ό,τι είναι δικό μου είναι και δικό σου. Θα τα κάψουμε μαζί. Λόγια και σκέψεις για τώρα. Ξέρεις για μας πως δεν ήρθε η ώρα. Κι ας μη σε ξεπέρασα ακόμα. Παλεύουν οι σκέψεις σε άδειο στρώμα. Πέφτει η ψυχή μου σε κόμμα. Δεν θέλω να σ' ακουμπάει άλλο σώμα. Δώσε μου χρόνο. Σκέφτομαι τα λάθη κι άλλα τόσα πολλά. Κι είναι ο εαυτός μου που φοβάμαι για σένα. Ξέχνα με και σε θέλω ακόμα. Κράτα με και σέχνα το σώμα. Σβήσε με και κλείσε με το στόμα. Μίσησε με αν δεν έχω ακόμα. Λόγια και σκέψεις για τώρα. Ξέρεις για μας πως δεν ήρθε η ώρα. Κι ας μη σε ξεπέρασα ακόμα. Παλεύουν οι σκέψεις σε άδειο στρώμα. Πέφτει η ψυχή μου σε κόμμα. Δεν θέλω να σ' ακουμπάει άλλο σώμα. Δώσε μου χρόνο. Μην τρομάξεις, είμαι από πίσω σου. Εσύ μην τρομάξεις, γιατί έχω ξεπουπουλιαστεί εδώ. Είσαι μοναδική. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα πω κάτι πολύ μικρό. Όλοι λένε χρόνια πολλά Panic, εννοείται χρόνια πολλά Panic. Αλλά εγώ θα πω ότι όταν δύο άνθρωποι με πολύ έξυπνο και κοφτερό μυαλό συναντιούνται, μόνο θαύματα μπορούν να συμβούνε. Πάρη Γιώργο, συγχαρητήρια για αυτό που έχετε καταφέρει. Αχ, ρε Ελένη μου, θα σου πω όμως και τον καημό μου. Έχω πάει στη Φολέγανδρο άπειρες φορές. Αυτό το φάρο με το λέμαργο το αγοράκι, ακόμα δεν έχω καταλάβει ποιος είναι. Η αλήθεια είναι ότι ο φάρος στη Φολέγανδρο είναι ιστορικός. Οπότε για όλες τις γυναίκες εκεί έξω που έχουν τρομερή αυτοπεποίθηση, τραγουδάω αυτό το τραγούδι που λένε στους άντρες ή σε οποιονδήποτε αγαπάνε ότι ο έρωτας μαζί μου θα σου μείνει στην ιστορία. Ελένη Φουρέιρα. Ποιο ήταν το τελευταίο μήνυμα που έστειλες πριν έρθεις εδώ? Πρέπει να θυμηθώ, δώσ' μου ένα λεπτό. Που έστειλα εγώ. Μήπως θυμάμαι. Μου έστειλε ο στυλίστας μου να μην ξεχάσω να φέρω αυτά τα παπούτσια.
Και του στείλα, οκ. Okay. Να δω. Πες. Στο Διονύση εγώ απαντάω. Στο Διονύση. Μου λείπεις. Βγαίνω. Στη μαμά. Όχι. Στην αδερφή. Ένα τριαντάφυλλο. Οπα. Πού. Ναι, μ' ακούει το κοντρόλ. Έχω είδηση. Γενικά δεν στέλνω. Ανέβασα κάτι πολύ αστεία story σήμερα. Θα μας πεις πού. Όχι. Στη γυναίκα μου. Και τι έλεγε. Ότι θα αργήσω. Όνομα. Όχι. Επίθετο. Όχι. Ηλικία. Όχι. Χρώμα μαλλιών. Ξανθώ. Σ' αρέσει να ξανθές. Σταμάτα. Η κουμπάρα μου είναι μελαχρινή. Έστειλε στο Μιχάλη στάχαρα τα πράγματά στο δείχνεις καλά στο χαλί είναι okay, είναι όλα ωραία. Έλα στα VIP. Σε ποιον. Σε ένα τύπο που μου φέρνει τσιγάρα. Για μια αντλία που θέλω να τραβάει κάτι νερά για τα ζωντανά δολώματα. Νομίζω στους παππούδες μου, στη γιαγιά μου και στον παππού μου νομίζω που είναι στην Κεφαλονιά. Και μου είπαν καλή επιτυχία και τους είπα ευχαριστώ. Έστειλα... Στη μαμά του Χριστού. Στο μικρό. Γεια σας κυρία Αντωνία, σας αγαπώ. Πολύ. Πάρε με τίλ. Από την πρώτη στιγμή, Πάνικ επένδυσε την αγάπη της για τη μουσική και στους ανθρώπους, έχοντας ένα δικό της τρόπο δουλειάς που διέφερε και διαφέρει από εκείνον της συμβατικής δισκογραφίας. Ανάμεσα στα νέα ταλέντα που σύστησε στο κοινό είναι και ο Αναστάσιος Ράμος, ένας καλλιτέχνης με διαρκώς ανωδική πορεία. Έκανε τον ντεμπούτο του το 2015 και από την πρώτη στιγμή έδειξε πως ήρθε για να μείνει, καθώς μας έχει χαρίσει πολλές επιτυχίες, τόσο με τη φωνή του, όσο και ως δημιουργός με τη φωνή άλλων καλλιτεχνών. Πολυδιάστατος καλλιτέχνης, τραγουδοποιός και performer, μαγεύει με τις εμφάνισεις του, ενώ συμμετέχει στην ομάδα δημιουργών Arcade και έχει υπογράψει τις επιτυχίες πολλών καλλιτεχνών, ανάμεσά τους η Έλενα Παπαρίζου, ο Σάκης Ρουβάς, ο Στέλιος Ρόκος, αλλά και ο Χρήστος Μάστορας. Κυρίες και κύριοι, Panic Concert by Xiaomi 10 Years Celebration. Και γιορτάζουμε μαζί με τον Αναστάσιο Ράμο. Panic Concert by Xiaomi. We celebrate 10 years of the Panic Family. Αναστάσης Ράμος. Είναι μέλος της οικογένειάς μας από το 2015. Είναι η ψυχή της παρέας. Είναι αξιολάτρευτος και ξέρει να ανατρέπει όλα τα δεδομένα και να κάνει τη ζωή μας ένα συναρπαστικό roller coaster. Εμείς τον αγαπάμε περισσότερο γιατί είναι ο πιο γλυκός μας τύραννος. Σε δυο μόνο μάτια, πως τη χώρα στώσει θάλασσα. Για δυο μόνο μάτια, με χίλια κύματα πάλεψα. Σε δυο μόνο μάτια, πως τη χώρα στώσει θάλασσα. Για δυο μόνο μάτια, στην άμμο χτίζω παλάτια. Από μας
φτάνω. Μα εσύ έγινες βαρύς ματιάς και το δρόμο στη φουρτούνα χάνω. Λίγο ακυβέρνητο η μορφή σου κι όλο βυθίζομαι στην άδεισο μαζί σου. Σε δυο μόνο μάτια, πως τη χωράς τόση θάλασσα. Για δυο μόνο μάτια, με χίλια κύματα πάλεψα. Σε δυο μόνο μάτια, πως τη χωράς τόση θάλασσα. Για δυο μόνο μάτια, στην άμμο χτίζω παλάτια. Στη χώρα στόση θάλασσα για δυο μόνο μάτια, με χίλια κύματα πάλεψα. Σε δυο μόνο μάτια, ως τη χώρα στόση θάλασσα για δυο μόνο μάτια, στην άμμο χτίζω παλάτια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά! Πόσο ταλέντο χωράει σε ένα παιδί μέσα. Βρήκα το πούπουλο της Ελένης Φουρέιρα και το βάζω στο eBay, να ξέρετε. Να είμαστε καλά, 10 χρόνια! 10 χρόνια! Oh. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως και όλοι να λένε να η Panic Records. Μπράβο! Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Η δραστηριότητα της Panic Entertainment Group καλύπτει όλα τα μουσικά είδη με παραγωγές ξεχωριστές και ιδιαίτερες. Από αυτές δεν θα μπορούσε να λείπει ένας μουσικοσυνθέτης που μας άφησε μια πλούσια μουσική κληρονομιά και έναν εξίτηλο μουσικό αποτύπωνα εντός και εκτός των συνόρων. Ο Μίκης Θεοδωράκης. Κυρίες και κύριοι, σε μια ιδιαίτερη στιγμή της απόψινής βραδιάς θα ταξιδέψουμε μαζί σε ένα μικρό κομμάτι από την τεράστια παρακαταθήκη του Μίκη Θεοδωράκη. Ο οδηγός μας σε αυτό το μουσικό ταξίδι θα είναι ο διεθνούς φήμης συνθέτης και πιανίστας Στέφανος Κορκολής. Ο Στέφανος Κορκολής έχει συνεργαστεί στενά με τον Μίκη Θεοδωράκη και με την υπογραφή της Panic μας παρουσίασε έργα του στους δίσκους Συνάντηση και Συνάντηση 2, τα οποία έγιναν μάλιστα και χρυσά. Σε αυτό το ξεχωριστό αφιέρωμα ενώνονται επί σκηνής 4 εξαιρετικοί ερμηνευτές. Η Μελίδα Σλανίδου, η οποία με τη βελούδινη φωνή της ισορροπεί ανάμεσα στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι, τις ρίζες και την παράδοση. Η Σοφία Μανουσάκη, μια ιδιαίτερη ερμηνεύτρια της νεότερης γενιάς που μετρά ήδη στο ενεργητικό της 3 χρυσούς δίσκους σε έργα Μίκη Θεοδωράκη. Ο Δημήτρης Μπάσης, ένας καταξιωμένος τραγουδιστής που ξεχωρίζει με το δικό του μουσικό στίγμα. Και ο Μπάμπης Τόκας, ο σπουδαίος ερμηνευτής που έχει γράψει τη δική του ιστορία τόσο με τους Pix Lux, όσο και σε πιο μοναχικά μουσικά μονοπάτια. Ας τους απολαύσουμε. Panic Concert by Xiaomi. We celebrate 10 years of the Panic Family. Εκείνος και το πιάνο του έχουν δημιουργήσει τις πιο ξεχωριστές στιγμές μας. Ο διεθνώς καταξιωμένος βιρτουόζος του πιάνου και συνθέτης Στέφανος Κορκολής είναι από τους πρώτους καλλιτέχνες που εντάχθηκαν στο δυναμικό της Panic και έχει στο ενεργητικό του τεράστιες επιτυχίες. Επιτυχίες που έχει τραγουδήσει ο ίδιος, όπως το Σκόνη και Θρύψαλα, και επιτυχίες που έχει γράψει για σπουδαίους ερμηνευτές, όπως το Θες, το Σβήσε το Φεγγάρι, Ο Άγγελός μου, Σε χορετευτεί, 100 φορές κομμάτια και άλλα. Σήμερα θα μας παρουσιάσει κάποια από τα έργα του Μίκη Θεοδωράκη, διασκευασμένα από τον ίδιο από τις επιτυχίες των χρυσών δίσκων του με τον τεράστιο δημιουργό. Thank you.
πρωί την πότιζα φιλιά. Το δειλινό την πήραν τα πουλιά. Το δειλινό την πήραν τα πουλιά. Πρωί πρωί την πότιζα φιλιά. Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κεντά με φιλιά το κορμί σου. Μέτρα τον πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις. Με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τ' αστέρι, με φως να ντυθείς, με φως να ντυθείς. Συγχαρητήρια σε όλους. Καλησπέρα. Κύριε Κορκολή, αυτό για εσάς. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε όλοι σήμερα εδώ, σε αυτή τη σκηνή. Πολύ συγκινητική η παρουσία σας, η σύμπραξή σας και συγχαρητήρια γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι μεγάλη μας χαρά που ήσασταν όλοι εδώ. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά και πάντα να εκπληρώνετε τα όνειρά σας. Πάρη και Γιώργο, Γιώργο και Πάρη, γιατί ξεκινήσατε με ένα όραμα και το φτάσατε πραγματικά πάρα πολύ ψηλά. Και θα ήθελα να πω κάτι, γλυκά με νεωρώνα. Ό,τι θέλετε. Ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους δημιουργούς να σέβονται τα θέλω τους. Και η Πάνικ το κάνει αυτό. Και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ο μεγάλος χορηγός της σημερινής βραδιάς είναι η Xiaomi. Με smartphones, κορυφαίες τεχνολογίες, εκπληκτική κάμερα, ταχύτατη φόρτιση και μοναδικό design, αλλά και έξυπνες συσκευές, φέρνει την καινοτομία στη ζωή μας, βελτιώνοντας την καθημερινότητά μας, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο, έξυπνο σπίτι. Καινοτομία για όλους, με στυλ, χρηστικότητα, αλλά και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας από τη Xiaomi. 10 χρόνια μουσικής από την Panic Entertainment Group, 10 χρόνια που η Demi βρίσκεται στο δυναμικό της εταιρείας. Είναι η πρώτη τραγουδίστρια που ανακάλυψε και ανέδειξε η Panic. Το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε έγινε πλατινένιο, ενώ χρυσός έγινε ο δίσκος της Ρόδινο Όνειρο. Έχει κερδίσει 13 μουσικά βραβεία, εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision το 2017 και στο Φεστιβάλ Μουσικής στο Σότσι το 2018 έχει πρωταγωνιστήσει σε 5 musical και μία ταινία. Panic Concert by Xiaomi, 10 Year Celebration και κυρίες και κύριοι, τώρα στη σκηνή η Demi. Panic Concert by Xiaomi. We celebrate 10 years of the Panic Family. Demi είναι μέλος της οικογένειάς μας εδώ και 10 χρόνια. Εύθραυστη και γλυκιά, αλλά πάντοτε οργανωμένη και συνεπής. Ζήσαμε μαζί της όλες τις πρώτες φορές, από την πρώτη μέρα. Εμείς όμως την αγάπαμε περισσότερο, γιατί η πρώτη αγάπη είναι παντοτινή. Ντέμι μου, όμορφη. Το έκανες και την έναρξη αυτής της υπέροχης βραδιάς. Με πολύ μεγάλη συγκίνηση κιόλας, θέλω να πω. Εύχομαι κι εγώ χρόνια πολλά. Σας αγαπώ πολύ. Είμαι πολύ περήφανη για εσάς και σας ευχαριστώ για όλα.
Εμείς ευχαριστούμε. Και αυτό το μουσικό πάρτι για τα γενέθλια της Panic συνεχίζεται με τον πιο επιτυχημένο λαϊκό καλλιτέχνη της γενιάς του. Η καριέρα του Κωνσταντίνου Αργυρού απογειώθηκε όταν εντάχθηκε στην Panic. Με το άλμπουμ το «Κάτι παραπάνω» να γίνεται πολλαπλά πλατινένιο, ενώ πέτυχε ένα εντυπωσιακό και πρωτοφανέ σερί, καθώς όλα τα τραγούδια του δίσκου μπήκαν στο top 20 των ραδιοφωνικών μεταδόσεων, κάποια από αυτά μάλιστα παραμένοντας στην κορφή επί σειρά εβδομάδων. Παράλληλα, τα τραγούδια του έχουν κάνει εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Με το τραγούδι «Ξημερώματα», ο Κωνσταντίνος Αργυρός κρατάει ακόμα το σκύπτρο του βίντεο κλιπ με τις περισσότερες προβολές, ενώ με το «Αθήνα μου» έφερε στο σήμερα το κλασικό και αγαπημένο ήχο του Ζεϊμπέκικου. Να μην μιλήσουμε για τα βραβεία που έχει κερδίσει, μεταξύ άλλων και τον τίτλο του καλύτερου τραγουδιστή της χρονιάς για πολλές μάλιστα συνεχόμενες χρονιές. Όσο για το τελευταίο του τραγούδι, νούμερο 1 σε ημερήσιες ραδιοφωνικές μεταδόσεις σε μόλις 3 μήνες κυκλοφορίας. Μαζί του συμμετέχει ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους ράπερ, ο Ρακ. Κυρίες και κύριοι, ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Panic Concert by Xiaomi. We celebrate 10 years of the Panic Family. Κωνσταντίνος Αργυρός είναι μέλος του Panic Family από το 2017. Πάντα ψύχρεμος και πάντα γοητευτικός. Ένας ατρόμητος, αλήθινος μαχητής. Ο ίδιος τοποθετεί τον πύχη ψηλά και κάθε φορά ψηλότερα. Εμείς όμως τον αγαπάμε περισσότερο γιατί με Αργυρό δεν έχασε ποτέ κανείς. Κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται. Στο κέντρο άρχισε ο γύρος του θανάτου, βράδυ Σαββάτου. Ένας αέρας να τρυπάει το κορμί μου, εγώ βρεγμένος πιο πολύ απ' την καμπαρτίνα μου. Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου. Από το πάρκο με έχει πάρει το ντουμάνι, απ' τα μπαλκόνια για σεμί και νυχτολούλουδα. Μια ξεκούρδη στη λατέρνα ίσα που πιάνει το τζιτσάνι. Τόσα χρόνια κάθε βράδυ και δεν φτάνει, κάποιος θα έλεγε πως έγινε ρουτίνα μου. Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου. Λίκο στη νύχτα η μοναξιά μου που ουρλιάζει, απόψε μέχρι κι ο καιρός μαζί μου τα βάλε. Κι αφού η βροχή ποτέ δεν έγινε χαλάζει, γλυκό χαράζει. Έχουν περάσει μήνες που είσαι μακριά μου και έχει θολώσει η κούκλα που είχα στη βιτρίνα μου. Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου. Καμπάνα πένθυμα του Λουμπαρδιάρη, σαν να μου λέει πως και σήμερα το χάσαμε. Έχει γυρίσει στη φωλιά του το φεγγάρι κι εγώ χαμπάρι. Σ' ένα μπαγκάκι με τα χέρια μαξιλάρι, με έχει δεμένο το μυαλό στην κιλοτίνα μου. Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου. Λίγο στη νύχτα η μοναξιά μου γουρλιάζει, απόψε μέχρι κι ο καιρός μαζί μου τα βάλε. Κι αφού η βροχή ποτέ δεν έγινε χαλάζει, γλυκό χαράζει. Έχουν περάσει μήνες που είσαι μακριά μου και έχει δολώσει η κούκλα που είχα στη βιτρίνα μου.
να δυναμώ. Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου. Τελικά σε θέλω, τελικά μου λείπεις. Τελικά η ανάμνηση δε φεύγει από το μυαλό. Τελικά σε θέλω, τελικά μου λείπεις. Τελικά δε μου άφησες επιλογή, αρθώ να σε βρω. Πάνω, τι γίνεται, παιδιά, είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Δώστε ένα καλό χειροκρότημα, ωρα. Μου λένε προχώρα, έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σ' ό,τι κάνω δε χωράει διχόνια. Απ' τη γλίδα μες στη βρώμα, τώρα στα σαλόνια πώς παίρναν τα χρόνια. Ό,τι σου πήρε χρόνια για να χτίσεις, αν δεν υπολογίσεις, δεν εκτιμήσεις. Μια στιγμή μόνο φτάνει να το γκρεμίσεις. Πόσα λεφτά στο μυαλό την τσέπη. Μην ξεγελέσαι που με καθώς πρέπει. Το μυαλό σου μικρό και δεν το προβλέπει. Ό,τι δεν λέει και τη ματιά εκπέμπει. Με κατηγορούν ενώ κάνω το σωστό. Είναι βασιλικό. Ό,τι ακουμπώ το κάνω δικό μου, όχι χρυσό. Δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως. Μ' αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισό. Ο πόνος για λίγο και η περηφάνεια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενώ σου είχα δώσει τα πάντα. Έχω θέματα μόνος και εσύ μ' αφήνεις τα βράδια. Κλείσαν όλες οι πόρτες, ακολουθώ τα σημάδια. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Έχω τα αστέρι μας ψηλά σαν φυλαχτό ακόμη. Τώρα που ξημερώνει, με οδηγούν οι δρόμοι. Μόνο σε σένα τελικά, τελικά σε θέλω. Τελικά δε φεύγει απ' το μυαλό. Τελικά σε θέλω. Τελικά μου λείπεις. Τελικά δε μου άφησες επιλογή. Θα'ρθω να σε βρω. Αφού δεν υπάρχει νικητής, πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω. Ταιριάζαμε πιο πολύ και από τράσου. Ήτανε δικά μου, ήτανε και δικά σου. Με κάθε μου λάθος την έβα τη θηλιά σου. Και από το main star τώρα ρόλο κομπά σου. Έκανες και δικό μου το πρόβλημά σου. Δεν μου είχε ξανατύχει για φαντάσου. Μου λέγες πως είχε τα βήματά σου. Το μόνο που ήθελα είναι να είμαι κοντά σου. Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Έχω τα αστέρι μας ψηλά σαν φυλαχτό ακόμη. Τώρα που ξημερώνει, με οδηγούν οι δρόμοι. Μόνο σε σένα τελικά, τελικά σε θέλω. Τελικά μου λείπεις. Τελικά η ανάμνηση δε φεύγει απ' το μυαλό. Τελικά σε θέλω. Τελικά μου λείπεις. Τελικά δε μου άφησες επιλογή. Θα'ρθω να σε βρω. Δώστε με ένα καλό χειροκρότημα στον Ηρακλή. Τώρα θα αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Έχω τα αστέρι μας ψηλά σαν φυλαχτό ακόμη. Τώρα που ξημερώνει, με οδηγούν οι δρόμοι. Μόνο σε σένα τελικά. Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά. Thank you.
από το τοπίο τη ζωή σου. Πώς παίρνεις το χαρτί, πώς σκίζεις τη μισή την ύπαρξή σου. Και πώς θα σταθείς έτσι μισή σε τόσο μέλλον. Στον κόσμο είναι βοριάς, μοναχή πώς θα πας χωρίς να με φοράς. Σ' αγαπούσα μόλις χθες. Πώς μπορείς και μου το λες? Λες και είχε να διακόπτει η καρδιά, που το κλείνεις και ξεχνά. Αγαπούσα και εννοώ τότε, τώρα κι όσο ζω. Κι άμα φύγω πρώτος στον ουρανό, κι από εκεί θα σ' αγαπώ. Και από τον ήλιο δεν λέγαμε εμείς, χωρίς τους δυο κανείς πώς να αναπτύνω. Κι αν με ξαναδείς έστω στην άκρη του ματιού σου, συγγνώμη μη μου πεις, κι αν είναι τι να έρθεις στα χέρια μου να μπεις. Σ' αγαπούσα μόλις χθες, πόσο μπορείς και μου το λες? Λες και είχε να διακόπτει η καρδιά, που το κλείνεις και ξεχνά. Σ' αγαπούσα και εννοώ τότε, τώρα κι όσο ζω. Κι άμα φύγω πρώτος στον ουρανό, κι από εκεί θα σ' αγαπώ. Λες και είχε να διακόπτει η καρδιά, που το κλείνεις και ξεχνά. Σ' αγαπούσα και εννοώ τότε, τώρα κι όσο ζω. Κι άμα φύγω πρώτος στον ουρανό, κι από εκεί θα σ' αγαπώ. Βρε Κωνσταντίνε μου. Λεωνόρα μου. Έχεις κάνει ζημιά, να ξέρεις. Τι να πει κανείς δίπλα σε σένα στη σκηνή, πες μου. Εγώ δεν κάνω τίποτα, εγώ απλά είμαι στην Panic. Το soundtrack της ζωής μου κάνω. Με μουσική. Η ζωή είναι όμορφη. Αυτό είναι. Και εσύ το ίδιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε που υπάρχεις. Πες μας κάτι που θα ήθελες να έχεις πει στους ανθρώπους πάνω και δεν το έχεις πει ακόμη. Ότι θα ήθελα να έχει λίγο μεγαλύτερο γραφείο Αρσενάκος για να χωράμε όλο περισσότεροι. Τέλειο. Γιατί κάθε φορά πιάνουμε τον καναπέ 10 άτομα. Πες τα όλα τώρα. Το έχω πει, αλλά το ξαναλέω. Τους έχω πει, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες με όλη αυτή τη φόρτιση. Τους το λέω κάθε μέρα. Να πω κάτι που τους το λέω κάθε μέρα. Μπορώ ένα λεπτάκι να το σκεφτώ. Ξέρουν πώς αισθάνομαι. Να τους πω ότι. Παναγία μου, τι γίνεται. Θα κλάψει. Θα κλάψω κι εγώ, σταμάτα. Κρίνεται η μέση. Μα μιλάει, σκέφτεται. Το πλάνο, σκέφτεται η κοπέλα, πάνω να τη βοηθήσω. Αυτό που θέλουμε να πούμε. Μπράβο ρε μαν. Όχι, όχι. Γιατί το έχεις πει αυτό. Πες μας κάτι που δεν έχεις πει στους άνθρωπους. Εγώ μπαίνω στην εταιρεία και καλλιαρντεύουμε. For real, for real.
τους έχω πει τόσα μπίνε, αλήθεια. Πίνω καφέ, μιλάμε, γελάμε, ακούμε τραγούδια αυτά. Δεν υπάρχει κάτι να τους πω. Είναι και δίπλα από το σπίτι. Πρέπει να τα βρούμε λίγο με τους εαυτούς μας. Πίσω από όλα αυτά τα φώτα, ίσως να είναι και η πρώτη φορά που νιώθω τόσο ζεστά. Κάθε φορά σαν πρώτη φορά. Και αυτό, ρε παιδί μου, σαν δημιουργό, σε εξετάρει, κατάλαβες. Μας δίνετε ελπίδα για τη δισκογραφία στην Ελλάδα. Τελεία. Σας αγαπάω. Για μένα ήταν η Sony και τίποτα άλλο. Τώρα λοιπόν λέω ότι είναι η Panic και τίποτα άλλο. Αυτή είναι η ζωή μας όλοι. Θα ήθελα να τους πω ένα ευχαριστώ. Ευχαριστώ ακόμα εμένα τον Πεδόφωνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι μου έχετε δώσει. Το 2011, εν μέσω οικονομικής κρίσης και τη στιγμή που διεθνείς δισκογραφικοί κολοσσοί εγκατέλειπαν την ελληνική αγορά, ο Πάρης Κασιδόκοστας και ο Γιώργος Αρσενάκος αποφάσισαν να μοιραστούν μαζί με όλους εμάς την αγάπη τους και το όραμά τους για τη μουσική, και ένα από αυτά ήταν επίσης η ανάδειξη των νέων ταλέντων. Στα πρώτα της χρόνια, η Panic σύστησε στο ελληνικό κοινό και μια Γαλλίδα τραγουδίστρια, την Imani, κάνοντάς μας όλους να σιγοτραγουδήσουμε το τραγούδι You Will Never Know. Σε αυτό το τραγούδι θα απολαύσουμε απόψε την Τάνια Μπρεάζου στο Panic Concert by Xiaomi 10-Year Celebration. Η Τάνια είναι ένα μοναδικό ταλέντο της νεότερης γενιάς με υπέροχη φωνή και σκηνική παρουσία, η οποία έχει κλέψει τις εντυπώσεις τόσο με τα σύγκλη της, όσο και με όλα αυτά που κάνει πάνω στη σκηνή δίπλα σε καταξιωμένους καλλιτέχνες. Κυρίες και κύριοι, η Τάνια Μπρεάζου. Yeah.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόσο, μα πόσο όμορφη είσαι. Εσείς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ, που γιορτάζουμε τα 10 χρόνια της Panic Records και ανήκω κι εγώ σε αυτή την οικογένεια. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Καλή συνέχεια, Τάνια μου. Το ρόστερ της Panic ξεπερνά αυτή τη στιγμή τους 150 καλλιτέχνες από όλα τα μουσικά είδη και είναι το μεγαλύτερο που υπάρχει σε δισκογραφική εταιρεία στη χώρα μας. Και από αυτό το ρόστερ δεν θα μπορούσε να λείπει ο σημαντικότερος Έλληνας καλλιτέχνης και ερμηνευτής, ο Αντώνης Ρέμος. Τι να πρωτοπούμε λοιπόν για τον Αντώνη Ρέμο, η πλούσια καριέρα του που μετρά 25 χρόνια γεμάτα επιτυχίες, τα λέει όλα από μόνη της. Κάθε του δίσκο σημειώνει μεγάλη εμπορική επιτυχία και σπάει ρεκόρ, αποσπώντας πλατινένιες και χρυσές διακρίσεις. Ενώ τα τραγούδια του κατακτούν τις καρδιές του κόσμου και τα τσάρτς, αποτελώντας μερικές από τις μεγαλύτερες και διαχρονικές επιτυχίες της ελληνικής μουσικής. Μάλιστα, είναι ο πρώτος άνδρας καλλιτέχνης που στα 10 πρώτα χρόνια της καριέρας του παρέλαβε τη μυτική πλακέτα για πωλήσεις που ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο δίσκους. Οι διακρίσεις και τα μουσικά βραβεία του είναι αναρρύθμιτα, ενώ κάθε του εμφάνιση σε Ελλάδα και εξωτερικό είναι sold out. Τον Ιανουάριο του 2018 ανακοινώθηκε η συνεργασία του με την Panic Records και από το πρώτο single που κυκλοφόρησε φάνηκε ότι αυτή η συνεργασία μόνο επιτυχίες θα έφερνε. Για παράδειγμα, ένα από τα τραγούδια που έκαναν μαζί, το «Η ζωή αλλιώς», ήταν για 6 συνεχόμενους μήνες στις πρώτες θέσεις των ραδιοφώνων. Κυρίες και κύριοι, ο Αντώνης Ρέμος. Panic Concert by Xiaomi. We celebrate 10 years of the Panic Family. Αντώνης Ρέμος έγινε μέλος της οικογένειάς μας το 2018. Ποτέ δεν βιάζεται και ποτέ δεν αγχώνεται. Εμπνέει σιγουριά και αυτοπεποίθηση σε όλη την ομάδα και έχει την πιο εύστοχη ατάκα για την κάθε περίσταση. Κυρίως όμως τον αγαπάμε γιατί ο Αντώνης Ρέμος είναι ο φίλος που μπορείς να υπολογίζεις. Θέλω να αλλάζει η ζωή μαγικά, ξανά να γινόμουνα το παιδί που υπήρξα παλιά, που δεν σε φοβόμουνα. Εγώ πια σημαδεύω καλά, μα εσύ δεν σκοτώνεσαι. Θα ρίξω στη δική μου καρδιά, εκεί που ολοχώνεσαι, αφού δεν σκοτώνεσαι. Από πάνω στα δάχτυλά μου μια κλωστή που έχει χρόνια διαλυθεί, μια απουσία στο κάθε πλάνο μου. Ο καιρός είναι καιρός, θα προσπεράσει. Η μοναξιά μου από το ταβάνι ως το πάτωμα. Δεν είσαι πόρα να περάσει, δεν είσαι θύελα να κοπάσει. Είσαι το λάθος που αγάπησα παρά το λόγημα. Θέλω να αλλάζει η ζωή μαγικά, ξανά να γινόμουνα το παιδί που υπήρξα παλιά, που δεν σε φοβόμουνα. Εγώ πια σημαδεύω καλά, μα εσύ δεν σκοτώνεσαι. Θα ρίξω στη δική μου καρδιά, εκεί που ολοχώνεσαι, αφού δεν σκοτώνεσαι. Για μένα είναι ένα κάθι η αγάπη. Μέσα στις μνήμεις τα λουλούδια που σου άπλωσα. Κάποτε ήμουν αλλιώς,
Έπεφτα μόνιρα στο φως και δεν φοβόμουν κανέναν. Μα μεγάλωσα. Ο καιρός είναι καιρός, θα προσπεράσει. Η μοναξιά μου από το ταβάνι ως το πάτωμα. Δεν είσαι μπόρα να περάσει, δεν είσαι θύελα να κοπάσει. Είσαι το λάθος που αγάπησα παρά το όνομα. Θέλω να αλλάζει ζωή μαγικά, ξανά να γινόμουν το παιδί που υπήρξα παλιά, που δεν σε φοβόμουν. Εγώ πια σημαδεύω καλά, μα εσύ δε σκοτώνεσαι. Θα ρίξω στη δική μου καρδιά, εκεί που ολοκώνεσαι, αφού δε σκοτώνεσαι. Εγώ πια σημαδεύω καλά, μα εσύ δε σκοτώνεσαι. Θα ρίξω στη δική μου καρδιά, εκεί που ολοκώνεσαι, αφού δε σκοτώνεσαι. Τέλεια, τέλεια. Αν κάποιοι φίλοι μ' αγαπούνε και λίγο μοιάζονται για μένα, θέλω μπροστά μου να ορκιστούνε, θέλω μπροστά μου να ορκιστούνε ότι ποτέ δεν θα σου πούνε πως καταστρέφομαι για σένα. Όταν σε ρωτήσανε μια φορά για μένα, ναι, είπες για μισό λεπτό, στάσου πως το λέγανε. Σαν να μη θυμήθηκες ή να μ' απαρνήθηκες ή να παραδόθηκες στον εγωισμό. Σαν να μη γεννήθηκα, σαν να μη σε φίλησα, σαν να μη σου χάρισα έναν ουρανό. Στο δρόμο που ψιθυρίζουν για μένα, ας πάνε να πουν σ' όλο το κόσμο, ας πάνε να πουν σ' όλο το κόσμο πως μες στα δάκρυα μου λιώνω, μόνο να μην το πουν σε σένα. Όταν σε ρωτήσανε μια φορά για μένα, ναι, είπες για μισό λεπτό, στάσου πως το λέγανε. Σαν να μη θυμήθηκες ή να μ' απαρνήθηκες ή να παραδόθηκες στον εγωισμό. Σαν να μη γεννήθηκα, σαν να μη σε φίλησα, σαν να μη σου χάρισα έναν ουρανό. Σαν να μη γεννήθηκα,
χάρισα, σαν να μη σου χάρισα έναν ουρανό. Στα καλά, να στα καλά. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ που έφτασες, δεν μένεις να κάνουμε και ένα δεύτερο λαϊκό. Τι λες κι εσύ. Μείνε λίγο στη σκηνή ακόμα. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλους. 10 χρόνια. 10 χρόνια Panic. 10 χρόνια και ακόμα δεν ξεκινήσατε. Τώρα αρχίζουν τα καλύτερα. Εγώ θέλω απλά να πω ένα στοιχείο που μπορεί να μην το ξέρεις ούτε εσύ. Είμαι ο μοναδικός καλλιτέχνης της Panic που δεν έχω κάνει ακόμα δίσκο. Όλο τραγούδια έχουμε κάνει, δεν έχουμε κάνει δίσκο ολόκληρο. Αλλά τώρα έρχεται, να ξέρετε, έρχεται δίσκος ολοκληρωμένος από την Panic. Περίμενα 10 χρόνια να κλείσει εταιρεία και να κάνω το πρώτο μου δίσκο. Επιτέλους. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα καλά, πολύ. Κύριε και κύριε Αντώνης Ρέμος. Να είστε καλά. Το 2017 γεννιέται η Panic Oxygen που αφορά την έντεχνη ελληνική μουσική. Το πρώτο συμβόλαιο που υπογράφεται είναι με την Ελευθερία Ερβανιτάκη. Στο δυναμικό της σήμερα υπάρχουν καταξιωμένα ονόματα και πλήθος ταλαντούχων νέων καλλιτεχνών. Ένας από αυτούς τους καλλιτέχνες, ο οποίος ξεχωρίζει χάρη στη μοναδικότητα των ερμηνεών του και το ιδιαίτερο καλλιτεχνικό ταπεραμέντου του, είναι και ο Θοδωρής Βουτσικάκης. Ένας σημαντικός σταθμός αυτής της συνεργασίας ήταν η κυκλοφορία του άλμπουμ Όμορφη Ζωή, όπου μαζί με τη Λίνα Νικολακοπούλου μετέφεραν τη μουσική του Νικόλα Πιοβάνη στην Ελλάδα του σήμερα με έναν τρόπο μοναδικό και ιδιαίτερο. Ένας δίσκος που απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και σχόλια και έφτασε στην κορυφή των πωλήσεων. Κυρίες και κύριοι, Panic Concert by Xiaomi 10 Year Celebration και η φωνή του Θοδωρή Βουτσικάκη θα μας κάνει τώρα να ταξιδέψουμε στην όμορφη ζωή. Panic Concert by Xiaomi. We celebrate 10 years of the Panic Family. Θοδωρής Βουτσικάκης. Χαρισματικός, φωτεινός, ο Θοδωρής Βουτσικάκης λατρεύει τον κινηματογράφο και τις μουσικές του, ενώ του αρέσουν πολύ και τα ημερήσια ταξίδια με το τρένο. Κέρδισε τις καρδιές μας με την οσκαρική Όμορφη Ζωή και τις ερμηνείες του στο Μουσικό Θέατρο. Τι ονειρεύεται? Μία συναυλία στο Royal Albert Hall. Τραγούδα τη ζωή. Πες, θα έρθει ξανά πρωί. Δες τον ήλιο μ' άλλα μάτια, μ' ενός παιδιού χαρά. Γιατί κι εσύ παιδί σου μια φορά. Ξέρει ο ουρανός, ναι, ο τόσο μακρινός. Πάχ, κι η νύχτα μ' όλα τ' άστρα, πως κάτω εδώ στη γη πολλές καρδιές βαθιά έχουν μια πληγή. Μια ρόδα που γυρνά. Να, του Λούνα Πάρκ η ρόδα σου γνέθη ανέβα, τον κόσμο δες ξανά. Μα αν ίσως δεν πιστεύεις πια, κι αν σου λέω η ζωή πως είναι απέραντη ομορφιά. Θα περάσει συννεφιά. Πάει και δεν γυρίζει πια. Πάει στου χρόνου τα κουπιά. Πάει γοργά κυλάνε οι ώρες. Βρέξει μια βροχή, λευκό γυμνό, το λουλουδάκι ανθεί. Πάει και δεν γυρίζει πια.
κι απάντηση καμιά. Πάει, μα όπου κι αν ρωτάμε, μας λένε ότι αγαπάμε ζωντανό, πως μένει στην καρδιά. Μας λένε ότι αγαπάμε ζωντανό, θα μείνει στην καρδιά. Την όμορφη ζωή τραγούδα το κι εσύ. Την όμορφη ζωή όμορφη ταξιδιάρη και φωνή μου. Ερχόταν να βγω από πίσω να χορέψω. Τι όμορφη που είναι η Ελεονόρα, θα έλεγα εγώ. Σήμερα είναι η βραδιά σας και είστε όλοι υπέροχοι. Και σας ευχαριστούμε για το υπέροχο αυτό μοναδικό θέμα που μας παρουσιάζετε σήμερα. Είναι τιμή μας. Εμείς ευχαριστούμε τον κόσμο που είναι εδώ, τον κόσμο που ακούει και αγαπάει τα τραγούδια μας. Και θέλω και εγώ να πω ένα μεγάλο χρόνια πολλά στην Panic, στην Panic Records. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Panic Concert by Xiaomi 10-year celebration και η εταιρεία που έφερε τον πανικό στη μουσική δεν θα μπορούσε να μην έχει στο δυναμικό της και τον τράπερ που κάθε του εμφάνιση προκαλεί πανικό. Ο λόγος για τον FY που παρά το νερό της ηλικίας του αποτελεί ένα από τους πιο επιτυχημένους και επιδραστικούς rap-trap καλλιτέχνες. Μεταξύ άλλων, μετρά πάνω από 7,7 εκατομμύρια μεταδόσεις στο Spotify, περισσότερες από 45 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και εκατοντάδες sold-out live εμφανίσεις. Ποιος από εμάς δεν έχει σιγοτραγουδήσει στο μία φορά το «Δε με θέλουν», το τραγούδι με το οποίο ξεκίνησε με το δεξί μάλιστα τη συνεργασία του με την Panic και την Capital Music, μια μεγάλη επιτυχία που σημείωσε εκατομμύρια προβολές και με αυτό το τραγούδι μάλιστα κέρδισε το βραβείο του καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου καλλιτέχνη. Εμείς θέλουμε τον FY και τον καλό στη σκηνή για να γιορτάσουμε μαζί του τα 10 χρόνια της Panic. Panic Concert by Xiaomi. We celebrate 10 years of the Panic Family. FY βρέθηκε στην οικογένεια της Panic το 2018, κατευθείαν από τις γειτονιές της Θεσσαλονίκης. Τον λατρέψαμε αμέσως, γιατί είναι διαφορετικός, πανέξυπνος και κυρίως φιλόζωος. Περισσότερο όμως τον αγαπάμε, γιατί είναι Εσκερορόπουλος. Ξέρει αυτός. FY, up in καλησπέρα, 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 ρε! Τι? Τι θα μου πεις επειδή φοράω Μάρις από το Λονδίνο, λέω, bitch. Έλα Panic! Εύγω τι έχεις να τους πεις. Δεν με θέλουν με Λορέ, δεν με θέλουν με Βολμέν, δεν με θέλουν στα Ντοπέν, δεν με θέλουν με Τζιβέτς. Η δικιά σου στο DM, έχω το νερό στη ζέστη, έχω αλήθεια για το φιέκ. Πάντα στο κύμα σαν τεστ. Δεν με θέλουν με Λορέι, δεν με θέλουν με Βολμέν, δεν με θέλουν στα Ντοπέν, δεν με θέλουν με Τζιβέτς. Η δικιά σου στο DM, έχω το νερό στη ζέστη, έχω αλήθεια για το φιέκ. Πάντα στο κύμα σαν. Δεν είμαι ο Τζέιν, το style μου ροκ. Στο πάντα μα μην δεν πατάω με σοκ. Πόσα punchlines μέρα παίζω box. Κιό, τρίπιος να πω κρόξ. Όχι, δεν έχεις juice και sauce. Όχι, δεν έχεις juicy sauce. Πάντα με βία που νιώθω σαν boss. Η αλυσίδα μου παίρνει το φως. M.O.B, όχι L.O.B.E. P.R.I.N.C.E. Το όνομα μου F.Y.E. Ποιος το είναι αυτή, μου ενοχλούνε το αυτή. Έχω σιάγκα στο τι, όχι δεν είσαι η Cardi B. Πιο πολύ σε wannabe. Νιώθω ότι ο Χριστός και ο Κάνιε. Έχω 30 κάπα followers, ρωτά που πάμε. Τους λέω δεν έχω ιδέα, μα αυτοί μ' ακολουθάνε. Δαμαζώ το κύμα, είμαι ο bitch, FY Captain. Yeah, yeah, drug or flex με ανθρώπους. Πρέπει να μάθετε τρόπους, yeah. Πρέπει να κάνετε focus, yeah. Θέλω το τσέκ μου με πόνους, yeah. Skype τους βλέπω ίδιους. Στην άμμο σαν να βλέπω κόκκους. Ραφ Σίμονς με ψηλώνουν δύο πόντους, yeah. Δεν με θέλουν με Λορέν, δεν με θέλουν με Βολμέν, δεν με θέλουν στα Ντοπέν, δεν με θέλουν με Τζιβέτς. Η δική
πιάσω στο διόν. Έχω το νερό στη ζέστη. Έχω αλήθεια για το ψεύτη. Πάντα στο κύμα σαν τσέτσκι. Δε με θέλουν με λορέι, δε με θέλουν με μπολμέν. Δε με θέλουν στα το τέν, δε με θέλουν με τσιφέτς. Η δικιά σου στο διόν. Έχω το νερό στη ζέστη. Έχω αλήθεια για το ψεύτη. Πάντα στο κύμα. Πετά σκουπίδια μέσα κούλε σαν τη Λούι. Δεν λέω για βιβλία, ασχολούμαι με τα bookies. Γίνομαι τέρας επάνω στο πιλ, είμαι μπούκι. Είτε όποια σένα από κάτω μου είναι γκρουπ. Και κάναμε ρόλαμ σε τρέιν. Δεν μπαίνω πλέον με σπρέι. Δεν λένε ένα μπολμέιν. Έχω φράγκα μου καίει. Και γίνομαι σάμα, μπουμ, μπουμ, φυγιά από μπροστά μου. Σαν τρέμα μπαίνω, βγαίνω μες στην πόλη, εσύ σε ένα τραμ. Κάνω σκρ, 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 καινούρια 95. Με ξερούν απ' το YouTube, όλε. Την κοιλιά μου έχω το τατού 679. In fact, ο πηγάχο with an X9. Είμαι το παράδειγμα δικιά στη γη. Νέος ωραίος με ταλέντο και κοβό χαρτί. Μου τη χάκα κάμα δεν ρωτάω το γιατί. Με προετοιμάζει η μοίρα μου για κορυφή. Δεν με θέλουν με Λορέν. Δεν με θέλουν με Μπολμέν. Δεν με θέλουν στα top 10. Δεν με θέλουν με G-Fans. Η δικιά σου στο DM. Έχω το νερό στη ζέστη. Έχω αλήθεια για το ψεύτη. Πάντα στο κύμα σαν τσέσκ. Δε με θέλουν με Λορέι. Δε με θέλουν με Βολμέν. Δε με θέλουν στα το πτέν. Δε με θέλουν με τσιπές. Η δικιά σου στο DM. Έχω το νερό στη ζέστη. Έχω αλήθεια για το ψεύτη. Πάντα στο κύμα σαν τσέσκ. Έλα ρε Πάνη, χρόνια μας πολλά, ρε! Ποιος σε πείραξε, αγόρι μου, γλυκό, και είσαι έξαλλος να τον μαλώσω. Ποιος σε πείραξε τόση ώρα και λες, δεν με θέλουν, δεν με θέλουν, τόσες εκατομμύρια views και εσύ δεν σε θέλουνε, όλος ο κόσμος σε θέλει. Δόξα τω Θεώ, μετά από τόση προσπάθεια και τόση δουλειά, κάτι καταφέραμε. Νιώθω τεράστια τιμή, αλλά πάνω απ' όλα νιώθω τεράστια τιμή, γιατί βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ πέρα ανάμεσα σε τόσους επίτιμους καλεσμένους και είναι πραγματικά ένα όνειρο το οποίο γίνεται πραγματικότητα αυτή τη στιγμή για μένα. Κάθε όνειρο που έχω πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αληθινό, εννοείται παρέα με τα σωστά άτομα. Και θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Γιώργο και στον Μπάρ, εννοείται, και στο Χρήστο του Τριψιάνη, το Skype, που έχουν καταφέρει αυτά που έχουν καταφέρει και παρέα πιστεύω ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά, πολλά, πολλά περισσότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να περάσετε όλοι καλά, καλές γιορτές. Το αγαπημένο τραγούδι που έχει βγάλει από την Panic. Τραγούδι μου. Δικό μου. Mm. Έχω διάφορα, να πω κανένα δυο. Μένα είναι το αγαπημένο μου σου. Το αεράκι. Αεράκι το θηλυκό. Περνά μέσα μου αεράκι. Το ζω τη ζωή που είναι το καινούριο μας τραγούδι. Να με κοντά σου. Τελικά κακά η ζωή μπροστά. Συνεχίζεται. Δεν υπάρχει αγαπημένο, ποτέ. Ένα. Δεν υπάρχει, λέμε. Όλο αυτό λένε, αυτό δεν πειράζει. Δεν καλά, γιατί. Θα αργήσουμε, νομίζεις. Δύο έχω βγάλει, δεν έχω βγάλει. Το αν που κυκλοφόρησε μόλις ο Χρήστος Μάστορας. Τα καλά παιδιά κυρίως. Μ' αρέσει το περνάς καλά, αυτό που έχω κάνει με τον Γιώργο Θεοφάνους. Ο τραγουδιστής δεν μπορεί να ξεχωρίσει ένα τραγούδι του, δεν είναι σωστό. Να πούμε το κύμα. Ναι, το κύμα. Το κύμα. Τέλος. Και εμένα μ' αρέσει. Το κύμα. Δυνατό. Ρινγκ, πάνω απ' όλα. 1-3-3-2. Το Άτικα επίσης που είναι για τους πιο ψαγμένους. Το Celebrity επίσης. 4 είπα. Θα ξεχωρίσω τη μία. Και τη αφιερώνουμε στην Ξανθιά. Που έστειλε στο τριαντάφυλλο. Ένα από τα χαρακτηριστικά της Panic που την κάνουν να ξεχωρίζει είναι το αίσθημα και το δέσιμο της οικογένειας που υπάρχει τόσο μεταξύ των εργαζομένων όσο και μεταξύ των καλλιτεχνών. Από αυτή την υπέροχη και δεμένη οικογένεια δεν θα μπορούσε να λείπει το καλύτερο παιδί της ελληνικής δισκογραφίας, ο Γιάννης Πλούταρχος. Το όνομά του δεσπόζει στη λίστα με τους καλύτερους και πιο πετυχημένους καλλιτέχνες της χώρας. Όλοι του οι δίσκοι έχουν γίνει πλατινένιοι και χρυσοί και έχουν αποσπάσει μουσικά βραβεία, μία παράδοση που ακολούθησε και το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ που κυκλοφόρησε από την Panic Platinum, τα τραγούδια Ακατάλληλα. Στη σκηνή της απόψινής βραδιάς θα μεταφερθεί μια οικογενειακή στιγμή. Ο Γιάννης Πλούταρχος θα βρεθεί μαζί μας έχοντας δίπλα του το γιο του, Γιώργο Κακοσέο. Ένα νέο καλλιτέχνη που ανέδειξε η Panic και έχει καταφέρει να ξεχωρίσει από τα πρώτα του κιόλας δισκογραφικά βήματα. Κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Πλούταρχος και ο Γιώργος Κακοσέος.
Panic Concert by Xiaomi. We celebrate 10 years of the Panic Family. Γιάννης Πλούταρχος βρίσκεται ανάμεσά μας από το 2018. Ένας συνεργάτης αγνός και ειλικρινής. Συνεπής στις απόψεις του και αποφασιστικός. Ευγενής και γλυκομήλητος. Εμείς τον αγαπάμε περισσότερο γιατί είναι όντως το καλύτερο παιδί. Φεύγα, μου είπες θα το μετανιώσω και πως με κάποιο τρόπο κάποια μέρα θα πληρώσω. Μα εγώ είχα ανοίξει τα πανιά κι είχα μαζί μου το βοριά και μες στα χέρια μου ότι πρόλαβα να σώσω. Να ξέρεις μόνος μου τα πήρα εγώ τα ρίσκα όλα μόνος μου κι ο πιο καλός μου φίλος είναι ο πόνος μου που μου έμαθε στα δύσκολα ψηλά να έχω το κεφάλι μόνος μου και στις χαρές μα και στις λύπες μόνος μου, αντίθετα με όσα είπες μόνος μου ο στόχος να με κόμμα να κρατάω εγώ και τη σκανδάλη μόνος μου. Φεύγα, μου είπες δε θα το παλέψω και με την πρώτη δυσκολία σε σένα θα επιστρέψω. Μα τώρα είμαι μακριά και εσύ σε στάχτη στη φωτιά που δεν κατάφερα ποτέ μου να ημερέψω. Να ξέρεις μόνος μου τα πήρα εγώ τα ρίσκα όλα μόνος μου κι ο πιο καλός μου φίλος είναι ο πόνος μου που μου έμαθε στα δύσκολα ψηλά να έχω το κεφάλι μόνος μου και στις χαρές μα και στις λύπες μόνος μου αντίθετα με όσα είπες μόνος μου ο στόχος να με κόμμα να κρατάω εγώ και τη σκανδάλη μόνος μου. Φίλος είναι ο πόνος μου που μου έμαθε στα δύσκολα ψηλά να έχω το κεφάλι μόνος μου και στις χαρές μα και στις λύπες μόνος μου αντίθετα με όσα είπες μόνος μου ο στόχος να με κόμμα να κρατάω εγώ και τη σκανδάλη μόνος μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Περνάς καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά.
Πες μ' αν με νεύρα θα ρωτήσεις πού είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς. Περνάς καλά. Περνάς καλά χωρίς εμένα εκεί που είσαι. Έχει ζωή κανονική ή προσπίσαι. Και μια αγκαλιά τις ανασφάλειες να ξεχάσεις. Ή όπως εγώ δεν βρίσκεις μέρος να ησυχάσεις. Περνάς καλά χωρίς εμένα εκεί τι κάνεις. Με βρίσκεις μέσα σου ή αρχίζεις να με χάνεις. Εγώ έχω μπει σιγά σιγά σε μια σειρά. Μας αγαπάω και μου λείπει σταθερά. Και δεν περνάω καλά. Περνάς καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Πόσο θα ήθελα να είχε και δικά μου μαζί. Περνάς καλά. Περνάς καλά χωρίς εμένα εκεί που είσαι. Έχει ζωή κανονική προσπίσε. Και μια αγκαλιά τις ανασφάλειες να ξεχάσεις. Ή όπως εγώ βρίσκεις μέρος να ησυχάσεις. Περνάς καλά χωρίς εμένα εκεί τι κάνεις. Με βρίσκεις μέσα σου ή αρχίζεις να με κάνεις. Εγώ έχω μπει σιγά σιγά σε μια σειρά. Μας αγαπάω και μου λείπει σταθερά. Και δεν περνάω καλά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Υπέροχη στιγμή, υπέροχη στιγμή. Μπράβο και στους δύο, είναι πολύ συγκινητική αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε και περιμένω με αγωνία να ακούσω πώς νιώθει ένας πατέρας να τραγουδάει με το γιο του και ένας γιος να τραγουδάει με τον Πλούταρχο. Υπέροχα νιώθω. Υπέροχα νιώθω. Και μάλιστα ήθελα να πω και το εξής, ότι βρισκόμαστε και οι δυο σε αυτή την υπέροχη εταιρεία, την Panic, και νιώθουμε οικογένεια πραγματικά. Και είναι αλήθεια αυτό. Το λέω με όλη μου την καρδιά, όλα τα παιδιά, όλα τα στελέχη σας είναι το λιγότερο υπέροχοι. Έχεις ξεκινήσει πολύ καλά πάντως. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Και να συνεχίσεις πάντα έτσι, με επιτυχίες κι άλλες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα πολύ. Εδώ. Ευχαριστούμε. Η Panic Entertainment Group παρέχει από τις αρχές της λειτουργίας της και υπηρεσίες 360 Management. Έτσι, εκτός από την δισκογραφία των καλλιτεχνών, υπογράφει και το πρόμο τους, αλλά και τις live εμφανίσεις τους, όπως επίσης και την εμπορική διαχείρισή τους. Σε αυτό το τομέα έχει ακόμα δύο όπλα. Εκτός από την Public Relations, υπάρχει και το Panic Agency, που ασχολείται με το management ανθρώπων από όλο το φάσμα της δημόσιας σφαίρας, όπως παρουσιαστές, πολιτικούς, μοντέλα, σεφ και influencers. Γιατί η Panic Entertainment Group φέρνει στον 21ο αιώνα αυτό που δεν μπορεί να φέρει κανένας άλλος, την πρωτοπορία. Έτσι δεν θα μπορούσε να μην έχει το δυναμικό της και μάλιστα από την ίδρυσή της, τις πιο πρωτοπόρους της ελληνικής dance σκηνής, τους Playmen. Οι Playmen έχουν εμφανιστεί σε μεγάλες διοργανώσεις της Ελλάδας και σε πολλά μέρη του κόσμου. Είναι οι πρώτοι Έλληνες DJs που πήραν μέρος στο σημαντικότερο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής του πλανήτη, το Tomorrowland. Ένα φεστιβάλ στο οποίο εμφανίζονται τα κορυφαία ονόματα της διεθνούς dance σκηνής. Οι Playmen μας έχουν χαρίσει και πολλά hits σε συνεργασία με αγαπημένους καλλιτέχνες και κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί στο ρυθμό τους. Panic Concert by Xiaomi 10 Year Celebration και τώρα με τη βοήθεια της Josephine και της Elle.
Καρολίνας Τσαγκρινού, θα μεταφερθούμε στον μαγικό κόσμο των Playmen. Μπράβο, κορίτσια. Υπέροχες, φανταστικές, μοναδικές. Πάντα τέτοια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά που βρίσκεστε σήμερα στο stage της Panic. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ποιο τραγούδι έχεις ζηλέψει από κάποιον άλλον και θα ήθελες να το λες εσύ? Τώρα μου βάζεις δύσκολα. Τα δύσκολα είσαι. Το Fuego της Ελένης.
Στα ελληνικά. Ναι, ναι, ναι. Ψιλορουμπίτσα είναι, τη φτεντελάκι είναι. Εντάξει, εγώ αγαπώ πολύ τα πολύ πρόσφατα τη Ελένη. Πάρα πολύ όμω έχω κολλήσει. Πάρα πολύ τη Ντέμι το χιλιάδε καλοκαίρια. Αν με δει να κλαίω. Ήταν τόσε χιλιάδε καλοκαίρια. Από τα πιο ωραία τραγούδια τη Πάνη. Το έχω ζηλέψει. Ωραίο το μπορεί. Τον πατέρα μου. Ποιο? Το καλύτερο παιδί. Να πούμε την αλήθεια. Ναι, την αλήθεια. Το είχαμε πει όντως για ένα τραγούδι, αλλά τελικά ήταν δικό μας. Τα τραγούδια, παιδιά, βρίσκουν τον τραγουδιστή και όχι ο τραγουδιστής στα τραγούδια. Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του. Το μισή καρδιά μου αρέσει πάρα πολύ. Πάει καρδιά μου δυνατά. Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο. Πάνω στο κόρμι σου. Ωραίο τραγούδι αυτό, πολύ ωραίο. Θέλουμε να μας πεις την ευχή σου για την Panic. Να πηγαίνει έτσι όπως πάει, με ταχύτητα. Να μην υπάρχει όριο τα επόμενα 10 και 20 και 30 χρόνια. Εύχομαι να είμαι κι εγώ εδώ. Ας και τον αγαπώ. Κολλάω πάνω του. Να τα πούμε και σε 100 χρόνια από τώρα. 100. 100. 1000. 200 που λέγει ο Φίλιππος. 300. Πολύ δύσκολη ερώτηση. Θέλω να το σκεφτείτε σοβαρά. Ωραία. Γιατί ό,τι λέτε καταγράφεται. Α, ήταν ερώτηση εδώ. Η ευχή μας για την Panic, λοιπόν. Διώξτε την κόνη μετά ξανά. Ναι. Χρόνια πολλά. Έχω μια ακόμη ερώτηση. Παίζεις με το μέλλον σου, βλέπω. Ζωγάρισα τον Άκη. Εύχομαι να τα χιλιάσετε, γιατί τα 100 είναι λίγα. Λέγε, όχι, μίλα, όχι. Όχι, άλλη μια ερώτηση. Πάντα να αγκαλιάζουν έστω τους καλλιτέχνες. Να γίνει μια international εταιρεία, γιατί της αξίζει. Να μην αλλάξει ποτέ πρόεδρο. Όχι, ακόμα μία θέλω να πω. Μακάρι πάντα να είστε τόσο επιτυχημένοι. Όχι, μία ακόμα, έλα. Δεν με νοιάζει, βρες μία, επινόησε μία. Και όσα χρόνια γιορτάζει, να τα γιορτάσουμε μαζί. Και δεν τα είχα σκεφτεί πριν. Το 2013 η Άννα Βύση έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη στην Panic. Η οποία άνοιξε τον κύκλο των ήδη καταξιωμένων τραγουδιστών που εντάχθηκαν στην τότε νεοσύστατη δισκογραφική εταιρεία. Για να την τιμήσουν, ιδρύεται η Panic Gold και μαζί πορεύονται από τότε. Οι συστάσεις για την Άννα Βύση νομίζω είναι περιττές. 48 χρόνια πλούσιας καριέρας, 27 ελληνόφωνα άλμπουμς και ένα αγγλόφωνο, 3 live albums, 3 rock operas, ένα musical, ένα documentary, 12 συλλογές, 2 μουσικά DVDs και 25 συμμετοχές σε albums άλλων καλλιτεχνών. Έχει 37 πολυπλατινένιες και πλατινένιες διακρίσεις και 16 χρυσές, με συνολικές πωλήσεις δίσκων που υπερβαίνουν τις 10 εκατομμύρια παγκοσμίως. Είναι η πιο πολυβραβευμένη καλλιτέχνηδα, με περισσότερα από 70 βραβεία για την προσφορά της στη μουσική, τις τέχνες και τον πολιτισμό. Έχει κάνει αμέτρητες ζωντανές εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο και είναι η πρώτη Ελληνίδα που κατέκτησε την κορυφή του Dance Club Chart του Billboard. Το περιοδικό Forbes, μάλιστα, την έχει κατατάξει στη λίστα με τις 15 πιο επιδραστικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και σίγουρα δεν έχει άδικο. Αυτό το πλούσιο βιογραφικό κι όμως δεν τελειώνει, όπως είναι και το ομότιτλο επιτυχημένο ντουέτο της Άννας Βύση με τον Μπάμπι Στόκα, που αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα της χρονιάς. Panic Concert by Xiaomi 10 Year Celebration και ας γιορτάσουμε με την υπέροχη φωνή και τα τραγούδια της Άννας Βύση. Panic Concert by Xiaomi. We celebrate 10 years of the Panic Family. Άννα Βύση. Η Άννα Βύση εντάχθηκε στην οικογένειά μας το 2013. Μάλιστα, ήταν η πρώτη mega star που εμπιστεύθηκε μια μικρή τότε εταιρεία. Έκτοτε δεν έχει σταματήσει να μας εμπνέει και να δημιουργεί προκλήσεις για όλους μας. Κυρίως όμως την αγαπάμε γιατί πάντα περνάς υπέροχα στη θρυλική κουζίνα της Εκάλης. Thank you.
σακούλες κουνιούνται. Όλοι στα ρηχά αγαπούν και αγαπιούνται. Φεύγει η ζωή σε μικρές παρενθέσεις. Έλα κι έχω στο μυαλό πονηρές διαθέσεις. Πάμε όπου θες, θε χαλάω χατήρι. Λάθησα κι αυτό, τα έχω εγώ ψωμοτήρι. Μη μου λες πολλά, δεν θα με συγκινήσεις. Αύριο θα μου κλαις και θα θες εξηγήσεις. Η καρδιά μου ρολόι που συνεχώς ξεκουρδίζεται και μ' αγάπες καινούργιες πάνω μπαίνει μπροστά και μετά από λίγο πάβει ξανά και πάλι το ίδιο. Μπαίνει μπροστά και μετά από λίγο πάβει ξανά και πάλι το ίδιο. Σταματάει, ξεκινάει και ξανά μάνα. Σταματάει, ξεκινάει και ξανά μάνα. Σταματάει, ξεκινάει και ξανά μάνα. Σταματάει, ξεκινάει ξανά μάνα. Κι όλα ένα στα να πάνε. Τρέχουν οι πεζοί, οι δρόμοι σπερπατάνε. Ίδιος προορισμός, μα αλλάζουν οι ρότες. Φρέσκες μουσικές με μπαγιάτικες νότες. Δύσκολοι καιροί και την πλάκα μου κάνω. Και πολλά, όλα είναι στο πλάνο. Είμαι μια χαρά, δεν ζαλίζω κανένα. Σήμερα εδώ και αύριο στα χαμένα. Η καρδιά μου ρολόι που συνεχώς ξεκουρδίζεται και μ' αγάπες καινούργιες μόνο. Μπαίνει μπροστά και μετά από λίγο πάβει ξανά και πάλι το ίδιο. Μπαίνει μπροστά και μετά από λίγο πάβει ξανά και πάλι το ίδιο. Σταματάει, ξεκινάει και ξανά μάνα. Σταματάει, ξεκινάει και ξανά μάνα. Σταματάει, ξεκινάει και ξανά μάνα. Σταματάει, ξεκινάει ξανά μάνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Ή μάλλον καληνύχτα ήρθα να πω εγώ. Με βγάζετε τελευταία. Γιατί? Επειδή τραγουδάω 48 χρόνια. Η Panic μας γιορτάζει τα 10 της χρόνια. Θέλω ειλικρινά να πω ότι είμαι περήφανη που είμαι με αυτή την εταιρεία, που δεν είναι η εταιρεία, τι είναι, μια αναπρόσωπο πράγμα. Όχι. Είναι ο Γιώργος, είναι οι άνθρωποι της, όλα αυτά τα υπέροχα παιδιά, πώς τους χειροκροτήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, να συνεργάζομαι με ανθρώπους που, και ειδικά με τον Γιώργο που μιλάμε καθημερινά, να με αφήνουν να είμαι ο καλλιτέχνης που θέλω να είμαι και που μπορώ να είμαι.
Και αυτό θα ευχηθώ στην Πάνικ σήμερα. Λοιπόν, να ζήσετε, να ζήσουμε, είμαστε μια οικογένεια. Πάρη μου. Πάρη μου. Σε ευχαριστούμε για όλα όσα κάνεις, γιατί ξέρω την αγάπη σου για τη μουσική και είσαι ένας άνθρωπος που ξέρει μουσική και είναι πολύ ωραίο όλο αυτό που συμβαίνει. Τι να πω, είμαστε όλοι χαρούμενοι που είμαστε στην Πάνικ και η Πάνικ πρέπει να είναι χαρούμενη που μας έχει. Ένας καλλιτέχνης, ας πούμε, της γενιάς μου δεν μπορώ να πω, είναι μικρότερος από μένα, αλλά είναι αυτό που λέμε... εντάξει, ας μην το πω. Είναι από αυτά τα παιδιά που... Είναι ένας αληθινός καλλιτέχνης, έτσι θα τον ονομάσω. Και χαίρομαι πάρα πολύ που φέτος το καλοκαίρι συνεργαστήκαμε, ζεσταίνομαι, θα το βγάλω. Και κάναμε ένα ωραίο ντουέτο, που δεν μας, εν πρώτης δεν μας τέριαζε. Τώρα ένα ιταλικό, τώρα έτσι... Μια ιταλική μπαλάντα, ο Στόκας κι εγώ. Κι όμως, αγαπήθηκε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη στήριξη και για όλη την αγάπη του κόσμου. Ο Μπάμπης Στόκας θα σταθεί εδώ, σε ένα λεπτό. Μεγαλώνει, μα συνάντησα εσένα. Όσοι
συνάντησα εσένα. Και τώρα θα πω ένα τραγούδι που είναι περίπου συνομήλικό μου. Ένα τραγούδι που ειλικρινά αναρωτιέμαι καμιά φορά πόσο φρέσκο ακούγεται ακόμα. Μιλάω για το 12 φυσικά. Και θα μου επιτρέψετε για άλλη μια φορά στην ζωή μου και στην καριέρα μου να πω πόσο τυχερή αισθάνομαι που βρήκα τον Νίκο Καρβέλα σε αυτό το μουσικό μου κόσμο. Χρόνια πολλά, Panic. Μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Μες του μυαλού μου το αβάσταχτο κενό μοιάζεις με όνειρο που φεύγει μακρινό και δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Με πνίγει το παράπονο που δεν κατάλαβες ποτέ σου τι περνώ. Κι αν έχει γίνει αγωνία μου βουνό. 12 η ελπίδα μου κρεμάστηκε σ' ένα τηλέφωνο που έμεινε νεκρό και την καρδιά μου που φωνάζει σ' αγαπώ. 12 μου δεν χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Δεν το αντέχω το μαρτύριο αυτό και πως τελειώσαν όλα θέλω να σου πω. Μα δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Με πνίγει το παράπονο που δεν κατάλαβες ποτέ σου τι περνώ κι αν έχει γίνει αγωνία μου βουνό. 12 η ελπίδα μου κρεμάστηκε σε ένα τηλέφωνο που έμεινε νεκρό και την καρδιά μου που φωνάζει σ' αγαπώ. 12 thank you.
Γιώργο μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις ενορχιστρώσεις αυτές, ειλικρινά. Είναι αποθυμένο, ξέρεις, κάθε καλλιτέχνη να συνοδεύεται από μια τέτοια υπέροχη ορχήστρα. Ένα υπέροχο χειροκρότημα, σας παρακαλώ. Θα τελειώσουμε όμως με ένα, έτσι, με μια εκπληξούλα. Να μην πω περισσότερα, θα καταλάβετε. Χρόνια πολλά, Panic, λοιπόν. Ξεχνάω να βάλω βενζίνη στο ρεζερβουάρ και στο πλουτζίν μου να ανεβάσω το φερμουάρ. Ξεχνάω συνέχεια του σπιτιού μου την πόρτα ανοιχτή και τα κλειδιά του αυτοκινήτου πάνω στη μηχανή. Για πάμε όλοι όρθιοι. Ξεχνάω γιατί αναπνέω, ξεχνάω γιατί ζω. Φουρέιρα! Ένα μονάχα δεν ξεχνάω, βρε Γιώργο, και πήρα να στο πω. Χρόνια πολλά στην πάνη για τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά τραγουδάμε μέσα στην αγκαλιά της. Χρόνια πολλά στην πάνη, χρυσή επιτυχία. Χρόνια πολλά και το ξέρω πως γράφουν ιστορία. Σου εύχομαι να ζήσεις, να τα εκατοστήσεις και όμορφα τραγούδια σε όλους να χαρίζεις. Χρόνια πολλά στην πάνη για τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά τραγουδάμε μέσα στην αγκαλιά της. Χρόνια πολλά στην πάνη, χρυσή επιτυχία. Ξέρω πως γράφουν ιστορία. Χρόνια πολλά στην Panic για τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά τραγουδάμε μέσα στην αγκαλιά της. Χρόνια πολλά με αγάπη και πάντοτε να σκίζεις για τη Σελένη. Πάνικος κορίσεις. Χρόνια πολλά! Τι ωραία! Κορίτσια! Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Καλές επιτυχίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε όλες μας. Όλες μας. Εσείς έχετε πολλά χρόνια μπροστά. Τιμή μας. Κορίτσια! Ελεονόρα, πού ήσουνα? Από πίσω και στα θαύματα. Θα σου βγάλει δίσκο, είπε ο Σανάδος. Δεν θέλει. Το έχω συζητήσει μαζί. Δεν θέλει αυτός ή δεν θέσαι. Δεν θέλει αυτός. Είναι η πρώτη του αποτυχία. Για πες. Χρόνια πολλά, μωρό μου, για τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά. Φύγανε όλοι. Μόνο η Άννα είναι. Άννα μου, χρόνια πολλά. Έχεις την ενέργεια, έχεις τη δύναμη, έχεις την προσωπικότητα. Θα το κουρδίσουμε και λίγο στο στούντιο. Καληνύχτα, παιδιά, από μένα. Άννα μου, χρόνια σου πολλά κιόλας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά στην Panic. Panic, μπράβο, τα κατάφερες. Έφερες τον πανικό στη μουσική και τα 17 χρόνια να γίνουν όσες και οι επιτυχίες σου. Χιλιάδες. Η νούμερο 1 ανεξάρτητη ελληνική δισκογραφική εταιρεία γιόρτασε απόψε εδώ, στο κέντρο πολιτισμού, ελληνικός κόσμος. Εγκαινιάζοντας τη νέα εποχή, η Panic έχει ήδη ξεκινήσει τα μελλοντικά της σχέδια, παραμένοντας στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας και της πρωτοπορίας. Σε αυτά περιλαμβάνεται το Panic TV, ένα νέο μουσικό κανάλι γεμάτο με τα αγαπημένα και επιτυχημένα music videos, και το panicmusic.gr, το πιο ενημερωμένο μουσικό site και mobile app με πλούσιο οπτιοακουστικό περιεχόμενο. Να ευχαριστήσουμε θερμά τους 60 μουσικούς της Συμφωνικής Ορχήστρας The Fuchs Orchestra, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιώργου Ζαχαρίου, που με τη βοήθειά τους απολαύσαμε αυτό το ξεχωριστό μουσικό πάρτι. Panic Concert by Xiaomi 10 Year Celebration. Και να ευχαριστήσουμε και το μεγάλο χορηγό της βραδιάς, τη Xiaomi, τον παγκόσμιο ηγέτη στα smartphones και τις έξυπνες συσκευές που κάνει την τεχνολογία προσιτή σε όλους. Τον Νίκο Κοσμημάτων Ανατόλ, που φέρνει τη λάμψη σε κάθε event.
το καινοτόμο προϊόν θέρμανσης καπνού Glow της British American Tobacco Ελλάς, την αγαπημένη μας premium vodka Stoli, η οποία στηρίζει κάθε χρόνο τα πάρτι της Panic Records, το Tokyo Joe Sushi Bars που ταξίδεψε με τις γεύσεις του στους καλεσμένους μας, την εταιρεία Vicos που μας δρόσησε με το φυσικό μεταλλικό νερό της και με τα αναψυκτικά, τη LIFO για τη δημιουργία του intro video και φυσικά το MAN TV που ανέλαβε την παραγωγή όλης αυτής της βραδιάς, αλλά και το Mega, μέσω του οποίου μεταφέρομαι σε όλους εσάς που μας βλέπετε αυτή τη γιορτή της μουσικής. Με τη σειρά μου ευχαριστώ την Panic για την τιμή που μου έκανε να παρουσιάσω αυτή την υπέροχη συναυλία. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Panic, χρόνια σου πολλά, κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.